από παράξενη και αρχαία ιστορία. Θα πω γι' αυτόν που έριξε τη μακρινή την κλία. Και σε στέρκες και θάλασσες πάλεψε με τη βία. Χρόνια πολλά ταξίδεψε με τη Ελλάδα με χώρα. Κι άλλων ανθρώπων γνώρισε τη γλώσσα και τη χώρα. Τα βάσανα που πέρασε αζεύουμε όλοι τώρα. Μέχρι να φτάσει και γι' αυτόν του γυρισμού η ώρα. Αέρα, αέρα, λίγο αέρα, ρε παιδιά. Κόντεψα να μπλαντάξω εκεί μέσα. Κοριώσει, δεν έπρεπε να ανοίξεις τη μυστική πόρτα του δωρείου ύπου. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνεις. Μπορεί να μας δει κάποιο μάτι και να καταστραφεί το σχέδιό μας. Τι λες, μωρέ αφεντικό, να σκάσω εγώ για να μην σου χαλάσει εσένα το σχέδιο. Δεν θα είμαστε με τα καλά μας. Αλήθεια, δεν μου είπες. Τι έχεις στο μυαλό σου, γιατί το φτιάξαμε αυτό το άλογο και μπήκαμε όλοι μέσα? Είναι ένα σχέδιο που αν πετύχει θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος που μας ταλαιπωρεί εδώ και 10 χρόνια. Πες μου να καταλάβω κι εγώ. Άκου λοιπόν, ο ελληνικός στρατός δεν έφυγε. Δεν έφυγε και πού είναι τώρα? Βρίσκεται κρυμμένος εδώ κοντά, σε ένα νησάκι που το λένε Τένελο. Καλά και δεν το βλέπουν από τα τείχη οι Τρώες? Όχι, είναι αδύνατο να το δουν. Αν είναι έτσι, τότε τι κάνουμε εμείς εδώ? Γιατί κρυφτήκαμε σαν τα μποντίκια στην κοιλιά του αλόγου? Θα σου εξηγήσω. Αν όλα πάνε καλά και νομίσουν οι Τρώες πως το άλογο αυτό είναι δώρο των Ελλήνων στους θεούς του Ολύμπου, θα το τοποθετήσουν μέσα στην πόλη. Όταν θα γίνει αυτό, εμείς θα βγούμε από την κοιλιά του. Θα ειδοποιήσουμε και τον υπόλοιπο στρατό και όλοι μαζί θα κάψουμε την Τρία. Θα κορεμήσουμε και τα τείχη της. Πω, Μανούλα μου, τι σχέδιο. Μωρέ, καλά σου λένε οι Έλληνες παπώνιοι αλεπού. Άκου τι έβαλε μέσα στο μυαλό του. Έτσι ελπίζω να τελειώσουν τα βασανά μας και να γυρίσουμε μια ώρα ρηχύτερα στα σπίτια μας. Ας κλείσουμε όμως την πόρτα και ας μπούμε μέσα, γιατί ακούω κόσμο να έρχεται κατά εδώ. Διατάσσω να σύρεται τώρα μέσα στο άλογο, μέσα στην πόλη. Να στολιστούν τα καταστήματα και οι νέοι. Και όλοι μαζί να εορτάσουμε την ελευθερία μας. Ευρώστουροι, τραβήξτε το άλογο μέσα στην πόλη. Δεν ακούτε τι λέει ο άρχοντας? Σπρώχτε λοιπόν. Εύχομαι στους θεούς να βγει σε καλό μας αυτό το πράγμα. Παρόλο που έχω άσχημα προαισθήματα. Έλα, Κραγιώση, πήδα και εσύ κάτω. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, σου λέω, παιδί μου. Ζαλίζουμε. Κραγιώση, σε διατάσσω να πηδήσεις τώρα αμέσως. Μωρέ, αφεντικό, δεν έχεις κάτι να πέσω στα μαλακά? Στις πολλές κουέντες και πήδα. Δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Καλά πηδάω και το κρίμα στο λαιμό σου. Έσπασα το κεφάλι μου. Πώς φωνάει! Τι φωνάζεις έτσι? Θέλεις να μας προδώσεις όλους? Αφού πονάω, τι να κάνω? Σήκασε λοιπόν να μας προδώσεις. Λοιπόν, ακούστε με όλοι σας προσεκτικά. Εμείς οι στρατιώτες θα έρθετε μαζί μου να βάλουμε φωτιά σε όλη την Τρία. Εσύ, Καραγιώζη, με τους υπόλοιπους θα πας να ανοίξεις τις πύλες για να ορμήσει μέσα ο ελληνικός στρατός. Μα ρε αφεντικό, άμα μας βάλουνε καμπάνι θα μας φάξουνε. Μη φοβάσαι, τώρα όλοι γλεντάνε και είναι μεθυσμένοι. Κάντε όμως γρήγορα, γιατί όπου να είναι ξημερώνει.
Ρε μανούλα μου, τι έχει να γίνει. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπια τσάι. Πάμε, παιδιά. Στα όπλα, στα όπλα, οι Έλληνες μπήκαν στην Τρία. Στρατιώτες,
αισθάνομαι ευτυχισμένος που η αποστολή μας είχε αίσιο τέλος. Χάρη στη γενναιότητά σας, η κρύα έπεσε. Τα σπίτια της κάηκαν. Οι κάτοικοί της έγιναν σκλάβοι μας. Και οι περιουσίες τους έγιναν δικές μας. Και ο τρόπος τιμωρήθηκαν οι Τρώες για την προσβολή που μας έκαναν να κλέψουν την ωραία Ελένη. Τώρα, στρατιώτες, ακούστε με όλοι. Θα ξεκινήσουμε για το ταξίδι της επιστροφής. Είναι μακρύ και δύσκολο ταξίδι. Γι' αυτό το λόγο σας συμβουλεύω να είσαστε όλοι προσεκτικοί και υπάκουοι. Αρκετά όμως καθυστερήσαμε. Μπείτε όλοι στο καράβι, σε λίγο ξεκινάμε. Ιδάκι ερχόμαστε. Έρε τι γλέντι έχει να γίνει. Σκίσει ο αέρας! Γρήγορα όλοι στα πανιά, αλλιώς χαθήκαμε! Πω μανούλα μου, τι κύματα είναι αυτά! Μου φαίνεται πως έφτασε τα τελευταία μου! Όλοι στα πανιά, γρήγορα! Στεριά! Παιδιά, βλέπω στεριά! Στεριά δεξιά μας! Κι ώστε γρήγορα τα κουπιά και κοπηλατείτε με όλη σας τη δύναμη! Πρέπει να φτάσουμε στη στεριά! Οι θεοί κοντά μας! Thank you.
Αχ, να, να φάω ακόμα κι αυτόν, κι αυτόν, κι αυτόν. Πω, αυτός ο τελευταίος ήταν μούρια. Αλλά κι αυτός εδώ έχει οριμάσει. Δεν είναι καλύτερα να τον φάω εγώ, προτού πέσει κάτω. Έλα, ξένε μου, αρκετά έφαγες. Θα βάλεις το μαχιάσεις. Κατέβα τώρα κάτω να σου δείξω την πόλη μας και τους κατοίκους της. Δεν μου λες, έχει κι άλλα δέντρα μέσα στην πόλη. Όσα θέλεις. Όρεξη να έχεις μόνο να τρως. Ωραία. Ας κατέβω τότε να κάνω ένα διάλειμμα και στο επόμενο δέντρο θα κάνουμε άλλη μια στάση. Πώς είπες ότι σε λένε, γιατί το ξέχασα. Εμένα. Εμένα με λένε. Με λένε. Ω, μανούλα μου. Ξέχασα πως με λένε. Αργεί το άτιμο να πάρει μπρόσμα έτσι και πάρει τρέχα να το προλάβεις. Πού σε λένε, ρε. Πού σε λένε, θεούλη μου. Ξέχασα πως με λένε. Δεν πειράζει. Θα το θυμηθείς. Μη σπάς τώρα το κεφάλι σου. Είπες ότι είσαι σύντροφος του Οδυσσέα. Δεν είναι έτσι. Ποιανού. Του Οδυσσέα. Ποιος είναι αυτός. Αυτός που έριξε την Τρία. Ποια Τρία. Την πόλη που πολιορκούσαν οι Έλληνες. Οι Έλληνες. Ποιοι Έλληνες. Οι σύντροφοί σου. Ποιοι σύντροφοί μου. Αυτοί που ήρθατε εδώ. Ρε παιδάκι μου, με κοροϊδεύεις. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Αλλά δεν πειράζει. Κι έτσι καλά είμαι. Το μόνο που θέλω είναι να τρώω από αυτό το φρούτο. Πολύ μου αρέσει, ε. Πώς είπες ότι το λένε. Λωτό. Από αυτό το λωστό. Πάμε τώρα να μου δείξεις την πόλη και τα μαγέρικά της. Πάμε. Κοντεύει βράδυ και ο Καραγιώζης δεν φάνηκε ακόμα. Έπρεπε να μην τον αφήσουμε να πάει μόνος του. Πολύ φοβάμαι ότι του συνέβη κάτι κακό. Θα πάω να δω ο ίδιος τι συμβαίνει. Ελάτε κι εσείς οι δύο μαζί μου. Οι άλλοι να περιμένετε κοντά στο πλοίο. Εμπρός, πάμε. Περπατήσαμε τόσο δρόμο και πουθενά ο Καραγιώζης. Τι είναι αυτά τα δέντρα με τους περίεργους κάλπους. Μην τα αγγίζετε. Μπορεί να είναι δηλητηριασμένα. Αφεντικό. Αυτός εκεί που είναι ανεβασμένος πάνω στο δέντρο δεν είναι ο Καραγιώζης. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Ας πλησιάσουμε να δούμε καλύτερα. Αυτός είναι. Τρώει από τους καρπούς του δέντρου. Καραγιώζη, τι κάνεις εκεί. Καραγιώζη, σου μιλάω, δεν ακούς. Σε μένα μίλησες, κύριος. Ναι, σε σένα. Και γιατί με φωνάζεις, Καραγιώζη. Γιατί έτσι σε λένε. Τι λέει, ρε. Εδώ δεν ξέρω εγώ πώς με λένε. Θα έρθεις εσύ να μου πεις πώς με λένε. Δεν ξέρεις πώς σε λένε. Όχι, το ξέχασα. Ο Δία, κάτι του συνέβη. Εμένα πώς με λένε, Καραγιώζη. Και πού θες να ξέρω. Σαν πως σε είδε και άλλη φορά για να σε ξέρω. Δεν είμαστε μαζί στην Τρία και έπειτα στο καράβι. Ποια Τρία και καράβι μου λες, παιδάκι μου. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Άσε με να φάω καμιά πεντακόσαρια από αυτά τα φρούτα να μου κοπεί η λιγούρα. Ω Θεή, φαίνεται πως έφαγε από αυτά τα καταραμένα φρούτα και έχασε τη μνήμη του. Δεν θυμάται τίποτα πλέον. Ακούστε, στρατιώτες. Πρέπει να τον κατεβάσουμε από το δέντρο και να του πάρουμε μαζί μας, έστω και με τη βία. Εγώ θα τον ξεγελάσω για να κατέβει από το δέντρο. Μόλις κατέβει, να τον αρπάξετε και να μην τον αφήσετε όσο και να σας παρακαλεί. Εντάξει, αφεντικό. Καραγιώζη, παιδί μου, γιατί ταλαιπωρείσαι και σκαρφαλώνεις πάνω στα δέντρα για να τρως από αυτά τα φρούτα. Τι λες να κάνω. Να εδώ παρακάτω είδα να έχουν πολλά καλάθια με τα ίδια φρούτα και τα δίνουν και τσάμπα. Γιατί δεν κατεβαίνεις να σου δείξω πού τα έχουν. Μου λες αλήθεια. Τι ψέματα θα σου έλεγα. Και τότε στάσου μια στιγμή να κατέβω. Πιάστε τον, στρατιώτες.
Κρατήστε τον γέρα! Μα τι κάνετε, βρε κρουσούζιδες, γιατί με πιάσατε! Θα σε πάμε στο πλοίο. Ποιο πλοίο? Ποιοι είσαστε εσείς, τι θέλετε από μένα? Έχεις χάσει τη μνήμη σου και δεν θυμάσαι, αλλά εμείς είμαστε οι σύντροφοί σου. Τι σαγραμμά λέτε, δεν θέλω να πάω σε κανένα πλοίο. Θέλω μόνο να τρώω από τους λωστούς. Αφήστε με σας λέω. Δεν θέλω να πάω σε κανένα πλοίο. Κρατήστε το γερά να μην σας φύγει. Όταν θα πάμε στο πλοίο θα δούμε τι θα κάνουμε. Ας ελπίσουμε να ξαναβρει τη μνήμη του. Εμπρός στρατιώτες, πάμε. Διούλη μου, τι μεγάλη σπηλιά. Κοπήκαν τα γονατάκια μου από την τρομάρα. Και πού είναι αυτός ο γίγαντας? Πού στην αυγή εξαφανίστηκε? Φαίνεται πήγε να βοσκήσει τα πρόβατά του. Και τι θα κάνουμε τώρα εμείς? Θα το περιμένουμε μέχρι να γυρίσει? Όχι μωρέ αφεντικό. Σιωπή, έτσι προστάζουν οι νόμοι και τα έθιμα της φιλοξενίας. Θα του προσφέρουμε τα δώρα μας, θα μας δώσει κι αυτός τα δικά του και έπειτα θα φύγουμε. Έρχεται ο γίγαντας. Κάντε μέρο να κρυφτώ να μην με βλέπει. Πάει εδώ, θα πείσουμε τα κοκαλάκια μας. Μείνετε όλοι στη θέση σας. Κι ας γίνει το θέλημα των Θεών. Στη σπηλιά με ένα βράχο. Πώς θα φύγουμε τώρα από εδώ μέσα? Τώρα άναψε και μια φωτιά. Πω, ο Μανούλα μου μας είδε. Τι γίνεται εδώ μέσα? Μπήκατε να μου κλέψετε τη σπηλιά? Τι είστε? Από ποιο μέρος έρχεστε? Αποδείστε μου αμέσως. Αφέντη μου, εμείς είμαστε Έλληνες και πηγαίνουμε στην πατρίδα μας. Όμως το θέλημα των Θεών μας έβγαλε από το δρόμο μας και έχουμε χαθεί. Η τύχη μας έριξε σε αυτό το μέρος. Πέφτουμε στα πόδια σου και σε παρακαλούμε στο όνομα των Θεών να μας προστατέψεις και να μας φιλοξενήσεις. Μάλλον λοιπόν πως εδώ είναι το νησί των Κυκλόπων και πως εγώ είμαι ο Κύκλοπας πολύφημος, ο γιος του Ποσειδώνα. Όσο για τους θεούς, ούτε τους φοβάμαι, ούτε τους σέβομαι, γιατί είμαι δυνατότερος από αυτό. Μανούλα μου, δεν με βλέπω καλά. Εμένα κοιτάει με το μάτι του. Ξούτρε, μη με κοιτάς έτσι γιατί θα σου πετάξω κοπριά στο μάτι. Για έλα εσύ πιο μπροστά να σε δω. Ποιος εγώ? Ναι, εσύ. Να πως είμαι πολύτιμάκο μου. Μη σημερίδα. Τι θα φας τώρα από μένα? Τι είναι ο κάβουρας? Τι είναι το ζουμί του? Κοίτα κάτι ποδαράκια που έχω, σαν καλάμια. Κοίτα στήθος, πετσί και κόκαλο. Κοίτα μπρατσάκια, σαν βεργούλες. Δεν με αφήνεις κανένα μήνα να πιω λίγο γάλα, να φάω κανένα κεφάλι τυρί, να θώ στα κιλά μου και ύστερα να με φας? Όχι, μου αρέσουν οι αδύνατοι, γι' αυτό και θα σε φάω. Όχι, μην άσε με κάτω, ρε, θα μου σκίσεις τα ρούχα. Μη μυρίζει έτσι άσχημα. Εσύ μυρίζεις έτσι. Εγώ τι να μυρίζω? Βρωμάς, σάπιος είσαι. Όχι, αλλά υδρώνουν πολύ τα πόδια μου. Και με την τρομάρα που πήρα καταλαβαίνεις.
Άντε να χαλείς, με κάνουν και αηλίαζα. Μανούλα μου, φτηνά τη γλίτωσα. Ας δοκιμάζουμε τώρα αυτόν. Πολύφημε. Πολύφημε, πριν να με φας, δοκίμασα από αυτό το κρασί. Το έφερα για δώρο, αλλά εσύ δε σεβάστηκε τους θεούς και τη φιλοξενία. Άρου τα πολλά τα λόγια και δώσ' μου να πιω από το κρασί αυτό. Ορίστε, πάρε. Άμα τους θεούς δεν έχω πει πιο ωραίο πράγμα. Είναι καλύτερο και από τον νέκταρ των θεών. Για δώσ' μου κι άλλο. Δεν έχω πει πιο ωραίο κολασί. Για πες μου, Έλληνα, πώς είναι το όνομά σου? Το όνομά μου, Πολύφημε, είναι Κανένας. Λοιπόν, Κανένα, θα σου κάνω κι εγώ ένα δώρο. Για να μην λες πως είμαστε αφιλόξενοι μισή κύκλοπες. Τι δώρο? Θα σε βάω τελευταίο από όλους. Τώρα βάλε μου να πιω. Ποιες? Γυάλο. Γυάλο. Ποιες κι άλλο? Βλέπω αλλιώτικα τριγύρω μου. Σαν να γυρίζεις σπηλιά. Γυρίζεις σπηλιά να με πλακώνει. Άμα πιεις λίγο ακόμα, θα δεις κι άλλα ωραία πράγματα. Βάλε μου να πιω. Το γέμισα. Χτυπάει όλο το κεφάλι μου. Μου βλέπω στο αίμα μου, θα πετάξει από τα μάτια μου. Στο στήθος μου πάει να σπάσει. Θέλω να τραγουδήσω. Πνίγομαι. Θέλω να τραγουδήσω. Να τραγουδήσω. Τραγούδα, Πολύφημε. Τραγούδα, λοιπόν. Καλός ποιμένας στο κύκλωπο το νησί, ώσπου ήρθε ο Κανένας και με ποτίσε κράσι, μαρά μου. Χαρές με πλημμυρίζουν κι όλα μου γελούν γλυκά. Βλέπω αστέρια να γυρίζουν και κορίτσια μαγικά. Και κορίτσια μαγικά. Και κορίτσια μαγικά. Και κορίτσια μαγικά και όμορφα, και κορίτσια μαγικά. Ήμουνα με ένα μάτι κι όλα τα βλέπα μονά, ζυγά και ζυγά και μονά. Μα σαν πηγείς τέτοιο διαμάντι, ωραίο, η ζωή ξαναρχίνα, μωρό μου. Χαίρομαι κι αναγκαλιάζω μες στη σκοτεινή σπηλιά. Και πάμε κάτω στου ονείρου τα φιλιά. Στου ονείρου τα φιλιά.
του όνειρου τα φιλιά. Στου όνειρου τα φιλιά, στου όνειρου τα φιλιά. Σύντροφοι, ο Πολύφημος κοιμήθηκε. Φέρε το δοκάρι. Ουχ, μανούλα μου, βρε αφεντικό, τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτό το παλούκι? Όλα θα δεις, Καραγκιόζη. Ακούστε με, στρατιώτες. Όπως κοιμάται τώρα ο Πολύφημος, θα ορμήσουμε όλοι και θα του μπήξουμε το δοκάρι μέσα στο μάτι. Πω, μανούλα μου, και έπειτα πώς θα βγούμε από εδώ μέρα, ε? Αν όλα γίνουν όπως τα έχω υπολογίσει, θα σωθούμε. Πιάστε τώρα το στήλο και οι θεοί να μας βοηθήσουν. Συντρόφοι, το πρώτο μέρος από το σχέδιό μου πέτυχε. Τώρα θα πρέπει να βγούμε από τη σπηλιά. Αύριο Πολύφημος θα πρέπει να βγάλει τα πρόβατα για βοσκή. Πρέπει λοιπόν να βγούμε κι εμείς μαζί με το κουπάλι. Γι' αυτό το λόγο θα σας δέσω κάτω από τις σκυλιές των πρόβατων. Να είστε έτοιμοι λοιπόν. Γιατί, αγαπημένο μου κρυάρι, βγαίνεις τελευταίο από τη σπηλιά? Άλλη φορά δεν έμενες πίσω από το κοπάδι, αλλά ήσουν πρώτο και έτρεχες με βήματα μεγάλα να βοσκήσεις το λιβάδι. Πάντοτε πρώτο έβγαινες και πρώτο γύριζες το βράδυ. Τώρα γιατί βγαίνεις τελευταίο? Θα κλαις κι εσύ για τον αφέντη σου, που του βγάλε το μάτι ο κακούργος, ο κανένας. Αν ήξερες τον πόνο μου και είχες φωνή, θα μου έλεγες που είναι κρυμμένο. Και τότε θα βλέπες μες στη σπηλιά χυμένα τα μυαλά του. Άντε, κρυάρι μου καλό, πήγαινε να βοσκήσεις. Ώστε λοιπόν, εσύ είσαι ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Έχουμε ακούσει να λέγονται πολλά για σένα. Πώς έφτιαξες το δούριο ύπο, πώς μπήκατε μέσα στην κοιλιά του, πώς φτάσατε μέσα στην πόλη και τέλος πώς έπεσε η Τροία. Βασιλιά μου, οι άνθρωποι θέλουν να μεγαλώνουν τα γεγονόντα και να τα κάνουν υπερβολικά. Δεν έριξα μόνο εγώ την Τροία. Μαζί μου πολέμησαν και χιλιάδες Έλληνες και πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Ναι, αλλά χάρη στο κόλπο σου με το δούριο ύπο μπορέσατε να μπείτε μες στην Τροία. Τέλος πάντων, αυτές οι ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ. Αυτό που θέλω τώρα να σε ρωτήσω είναι πώς βρέθηκες στο νησί μου. Ο δρόμος προς την Ιθάκη δεν είναι αυτός. Το ξέρω, βασιλιά μου. Όμως η μοίρα το θέλησε να μην φτάσουμε αμέσως στην πατρίδα μας και να περιπλανιόμαστε από χώρα σε χώρα. Και γιατί αυτό? Γιατί ο Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας, θύμωσε που του τύφλωσα το γιο του τον Πολύφημο. Έτσι, σαν είναι να πλησιάσουμε προς την πατρίδα μας, σηκώνει κύματα βουνά, μας στέλνει αντίθετους ανέμους και μας απομακρύνει από το δρόμο μας.
Έτσι βρεθήκαμε και στο νησί σου και τώρα ζητάμε τη φιλοξενία σου. Θα την έχετε με όλη μου την καρδιά. Σας το υπόσχομαι εγώ, ο βασιλιάς Αίολος. Μπορείτε να μείνετε όσο καιρό σας χρειαστεί για να ξεκουραστείτε και έπειτα πάλι, όταν αποκτήσετε δυνάμεις, να πάτε με το καλό στην πατρίδα σας. Σε ευχαριστώ, βασιλιά μου. Εγώ και οι συντόφοι μου δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την καλοσύνη σου αυτή. Έφτασε η ώρα, Οδυσσέα, να σου αποκαλύψω το δώρο που θα κάνω σε σένα και τους συντρόφους. Οι θεοί με έχουν ορίσει να είμαι ο αφέντης των ανέμων. Εγώ μπορώ να τους διατάζω και καλό. Πότε το Γρέγο, πότε το Σιρόκο, πότε την Τραμουντάνα και πότε την Όστρια. Όποτε θέλω τους καλώ και όποτε θέλω τους αφήνω λεύτερους. Μέσα σε αυτό το ασκή που βλέπεις θα μαζέψω όλους τους ανέμους. Μονάχα τον Μπουνέντε θα αφήσω ελεύθερο για να φυσάει στα πανιά σας και να σας πάει γρήγορα στη χώρα σας. Έλε βασιλιά μου, αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσες να μου κάνεις. Εγώ και οι συντρόφοι μου θα σε ευγνωμονούμε. Πρέπει να ξέρεις, Οδυσσέα, πως από την πρώτη στιγμή που σε είδα σε συμπάθησα. Θαυμάζω την εξυπνάδα και το θάρρος σου και με συγκίνησε πολύ τα βάσανά σου. Δεν πρέπει να με ευχαριστείς λοιπόν, γιατί ό,τι κάνω το κάνω με όλη μου την καρδιά. Όμως τώρα κάνει ησυχία, γιατί θα καλέσω τους ανέμους να έρθουν. Τώρα, Οδυσσέα, πρόσεξε καλά τι θα σου πω. Αυτό το ασκή θα το φυλάς σαν τα μάτια σου μέρα και νύχτα. Κανείς δεν θα τα αγγίξει εκτός από σένα. Σε προειδοποιώ. Θαυμάζω τους αγώνες σου και τα παθήματά σου. Αν όμως ξεχαστείς και αφήσεις το ασκή, οι άνεμοι θα πεταχτούν από εκεί μέσα και θα σε φέρουν πάλι πίσω στο νησί μου. Αλλά να ξέρεις από τώρα, όχι μονάχα δεν θα σε φιλοξενήσω, αλλά και θα σε διώξω με το χειρότερο τρόπο. Μείνε ήσυχος, Αίολε. Δεν πρόκειται κανείς να αγγίξει το πολύτιμο αυτό ασκή. Θα το έχω δίπλα μου μέρα και νύχτα και θα το φυλάω σαν τα μάτια μου. Πάμε τώρα στο παλάτι να χαιρετήσω και τους συντρόφους.
φεύγετε αύριο το πρωί. Δεν είναι έτσι? Ναι, με τη βοήθεια των Θεών. Πάμε τότε να τους ευχηθώ καλό ταξίδι και μετά να αναπαυθείτε, γιατί έχετε να κάνετε πολύ δρόμο. Ναι, όλε. Πάμε. Ταξιδεύουμε τόσες μέρες, μωρέ αφεντικό, και δεν το έχεις κουνήσει ρούπι από αυτό το ασκή που σου δώσε ο Αίολος. Τι έχει μέσα και φοβάσαι να το αφήσεις? Χρυσάφι? Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Όταν θα φτάσουμε στην Ιθάκη θα μάθετε όλοι σας τι έχει μέσα. Γιατί δεν μας αφήνεις να το φυλάξουμε κι εμείς λιγάκι? Το ξέρεις ότι δεν έχεις κοιμηθεί τόσες μέρες? Λαρίδα είναι το μάτι σου. Έτσι πρέπει. Μην ασχολείσαι με αυτό. Μήπως έχει τίποτα φαγητά ή τίποτα γλυκά? Ξηρά! Ξηρά! Βλέπω ξηρά μπροστά μας. Κύριε στρατιώτη. Βλέπω ξηρά, Οδυσσέα. Βλέπω και φώτα. Είναι τα φώτα από τα σπίτια της Ιθάκης. Φτάσαμε στην πατρίδα μας. Φτάσαμε στην Ιθάκη. Ζητώ, ζητώ, φτάσαμε στην πατρίδα. Έρε γλέντια που έχει να γίνει. Δόξα να έχουν οι θεοί. Θα ξαναδούμε τα σπίτια μας. Όση ώρα θέλουμε, στρατιώτη, μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι. Αύριο το πρωί θα είμαστε εκεί, Οδυσσέα. Ωραία. Κρατήστε σταθερά την πορεία. Αύριο θα είμαστε στα σπίτια μας. Ω Θεοί, νιώθω μια τρομερή κούραση. Τόσες μέρες άγνυπνος μου έρχεται να κοιμηθώ. Και δεν κοιμάσαι, μωρέ αφεντικό. Και με το ασκή τι θα γίνει? Δεν είπες που θα το φυλάς μέχρι να φτάσουμε στην Ιθάκη? Τι άλλο θέλεις? Να, φτάσαμε. Σαν να έχεις δίκιο. Έχω παραλύσει ολόκληρο. Κοίταξε, Καραγκιόζη, θα κοιμηθώ για λίγο. Εσύ να προσέχεις να μην αγγίξει το ασκή κανένας. Μην είναι ήσυχος, αφεντικό, θα το έχω το νου μου. Ωραία, κοιμήθηκε. Ναι, βέβαια, τόσες μέρες άγρυπνος, πώς να μην κοιμηθεί αμέσως? Τι να έχει αλήθεια τούτο το ασκή μέσα? Είμαι πολύ περίεργος να μάθω. Αν πήγαινα σιγά σιγά και το άνοιγα, τώρα δεν θα το μάθαινε κανένας. Όλοι κοιμώνται τώρα. Μετά θα κλείσω το ασκή και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Πολλά να πάθει.
γιατί σηκώθηκε τέτοιος αέρας? Ω Θεοί του Ολύμπου, γιατί με καταδιώκετε? Γιατί μου στείλατε τον ύπνο? Κινδυνεύομαι να βυθιστούμε, Οδυσσέα. Πω, τι πάθαμε? Πάει, χάθηκε και η Θάκη. Πού μας πηγαίνει αυτός ο αέρας, αφεντικό? Βουλιάζουμε. Ως μας λυπηθούν οι Θεοί. Αχ, μανούλα μου, περπατάω τόση ώρα κι όχι μαργέρικο δεν είδαλα, α ούτε ένα φούρνο έτσι για δείγμα. Φαίνεται πως με κορόιδεψε πάλι ο Οδυσσέας για να έρθω εδώ. Τι είναι πάλι τούτο? Γιατί ήταν μια βρύση? Πολύ μεγάλη είναι, βρε παιδί μου. Φοβάμαι πως και εδώ μένουν γίγαντες. Στάσου να πιω στα γρήγορα λίγο νεράκι και μετά δρόμο. Δεν έχω όρεξη να καταλήξω στην κοιλιά κανενός γίγαντα. Δροσίστηκε το σταματάκι μου. Να σε καλά, κυραβρυσί μου. Πού ξεφύτωσε αυτό το δέντρο? Δεν το είχα δει προηγουμένως. Μπα, δεν είναι δέντρο. Κατάρτι είναι. Του βάζεις πανιά και... για μόλα, για λέσα. Μα ποιος με ενοχλεί τόση ώρα? Ποιος είσαι εσύ που μου πιάνεις το πόδι? Κοίτα ρε, το κατάρτι μιλάει. Θα μ' αφήσεις καμιά φορά? Διούλη μου, να το τέρας που έλεγα. Ποιος είστε, κύριε? Τι ζητάτε στη χώρα μας? Εγώ στη χώρα σας, εγώ... Άσε με κάτω, βρε κοπέλα μου. Δεν βλέπεις ότι ζαλίζουμε εδώ πάνω? Δεν με λυπάσαι. Πώς σε λένε? Καραγιώζη. Α, χαίρο πολύ. Εγώ δεν χαίρω πολύ καθόλου. Τι είδες να κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου? Ξέρεις ποια χώρα είναι εδώ? Όχι. Ποια χώρα? Η χώρα των Λεστριγόνων. Και εσύ ποια είσαι? Η κόρη του βασιλιά των Λεστριγόνων. Α, χαίρο πολύ, μαϊμουζέλ. Δεν θα χαρείς όμως αν ακούσεις αυτό που θα σου πω. Σε αυτή τη χώρα όλοι τρώνε ανθρώπους. Είναι ανθρωποφάγοι δηλαδή. Πω, τι έπαθα. Και εσύ τρως ανθρώπους? Όχι. Εγώ είμαι η μοναδική σε αυτή τη χώρα που δεν τρώω ανθρώπους. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Γιατί θα με σκοτώσουν αν το μάθουν. Καλά, και πού είναι αυτοί την ώρα οι Λεστρογόνες? Γιατί δεν συνάντησα κανένα τώρα που ερχόμουν. Κοιμώνται όλοι τους. Εχθές είχαν γιορτή γιατί έφαγαν δύο ανθρώπους που ήρθαν στη χώρα μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σε κρύψω προτού ξυπνήσουν και σε βρούνε. Και το βράδυ θα βρω ευκαιρία να σ' αφήσω. Αλήθεια το λες, κυρά Παγώνα? Θα με κρύψεις ή θα με βάσεις η μονάχη σου το βράδυ? Όχι, Καραγκιόζη μου, δεν θα σε φάω. Και πρέπει να σου πω και κάτι άλλο, μια και τόφερη κουβέντα. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, σε συμπάθησα. Γι' αυτό θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε σώσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι κακό είναι αυτό που έχω πάθει, ρε παιδιά μου. Όλοι να με φάνε θέλουνε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μέλη έχω? Είσαι πολύ συμπαθητικός, γι' αυτό. Αλλά ας αφήσουμε τις πολλές κουβέντες. Σε λίγο θα ξυπνήσει ο πατέρας μου και θα με ζητάει. Έπα λοιπόν στο σταμνί μου για να σε πάω κρυφά στο σπίτι. Αχ, Διούλη μου, βοήθεια να μην γίνω αρνάκι στάμνας. Είσαι άνετα εκεί μέσα? Ναι, μια χαρά. Μόνο δε σπινεί στα γόνα, πρόσεξε μη με ξεχαστείς και το γεμίσεις νερό, θα πνιγώ σαν τα μποντίκια. Εντάξει, μη φοβάσαι. Θα έχω το νου μου. Μόλις φτάσουμε θα σε κρύψω κάτω από το τραπέζι. Τώρα όμως μη μιλάς, γιατί θα μπούμε μες στο σπίτι.
Γιατί άργησες, έφερες νερό από τη βρύση. Όχι, μητέρα, γιατί αυτό το σταμνί έχει ραγίσει και το τρέχει το νερό. Θες να πάρω το άλλο και να το γεμίσω? Κάτσε εδώ που κάθεσαι. Και όταν θα ξυπνήσει ο πατέρας σου θα του τα πω όλα. Ποια όλα, μητέρα? Πως αργήσοντα πηγαίνεις στη βρύση για νερό, πως ράγισες το σταυνί και πως δεν τρως ανθρώπους. Δεν το πρόσεξα, λες, εχθές που δεν έβαλες μπουκιά στο στόμα σου? Αχ, όχι, μανούλα μου, μην το πεις αυτό στον πατέρα. Ξέρεις ότι θα με σκοτώσει αν το μάθει. Καλά, καλά. Βάλε τώρα το σταμνί κάτω από το τραπέζι, να μην το δει ο πατέρας σου και θα τα πούμε το βράδυ. Καλά, μητέρα. Αχ, μανούλα μου, κόντεψα να πάθω ασφυξία μέσα σε αυτό το τσουκάλι. Και έχω μια πείνα, ας φάω γρήγορα και μετά δρόμο. Όσο σκέφτομαι ότι μπορεί να ήμουν εγώ μέσα σε αυτά τα πιάτα, με πιάνει τρεμούλα. Και δεν νιώσει. Με πιάσανε. Είμαι το, παιδιά, δεν θα το ξανακάνω. Και δεν νιώσει. Εγώ είμαι η λεστριγόνα σου. Μη φοβάσαι. Αλλά εσύ τι κάνεις εδώ? Δεν ξέρεις ότι αυτό είναι επικίνδυνο? Και τι θες να κάνω, κυραγοργόνα μου? Με έκοψε η πείνα. Να καθίσω να πεθάνω? Έχεις δίκιο, Καραγιώζη. Πρέπει να φας. Αχ, μακάρι, μακάρι να ήταν και οι γονείς μου σαν και σένα. Να μην έτρωγαν ανθρώπους. Να ήταν ευγενικοί. Να είχαν την καρδιά σου. Για στάσου, για στάσου, μαϊμουζέλ. Πολύ περίεργα μας τα λες. Γιατί αυτά τα γλυκόλογα και οι σάλτσες? Γιατί σε αγαπώ, Καραγιώζη μου. Τώρα που είμαι και στο ύψος σου και μπορώ να σε δω καλύτερα, βλέπω πως δεν είσαι και άσχημη κοπέλα. Αλλά βρε, παιδάκι μου, δεν είσαι λίγο ψηλή για μένα? Αχ, αυτό το ύψος μου είναι και η μεγαλύτερη δυστυχία μου. Μέχρι και τραγούδι έχω κάνει για τη δυστυχία μου. Τρέχει μέσα στον αιώνα, πανύψηλη περνά στο δρόμο, λες.
ποτέ δεν μάθα να αγαπώ. Βρε την κακομήρα τη Λεστριγόνα. Φαίνεται πολύ δυστυχισμένη. Γι' αυτό σου λέω, Καραγκιόζη μου, πάρε μαζί σου. Δεν αντέχω άλλο κοντά σε αυτούς τους ανθρωποφάγους. Ξέρω να πλένω, να καθαρίζω, να μαγειρεύω. Θα κάθομαι σε μια άκρη του καραβιού και δεν θα ενοχλώ κανέναν. Μωρέ, τι ακρούλα μου λες, εσύ θέλεις καράβι ολόκληρο? Να που λοιπόν δεν με ξεγέλασε η μύτη μου. Ήταν άνθρωπος εδώ μέσα. Εσύ τον έκρυβες, παλιοχώρισο. Φύγε, Καραγκιόζη, να σωθείς. Και εσύ τι θα κάνεις? Φύγε και άσε με μένα. Έγινα λαγός. Τον έδιωξες, τώρα θα δεις. Λεστριγόνες, στα όπλα. Τρέχτε όλοι να κυνηγήσουμε έναν άνθρωπο και να τον εφάμε. Όσο για σένα, θα τα πούμε όταν γυρίσω πίσω. Βοήθεια! Βοήθεια! Τρέχτε όλοι να σωθείτε! Τι έγινε? Τι συμβαίνει, Καραγκιόζη? Οι Λεστριγόνες, αυτοί που μένουν εδώ, είναι ανθρωποφάγοι. Έρχονται τρέχοντας κατά εδώ. Τι μου λες, Καραγκιόζη? Μωρά, σε τι σου λέω και τι μου λες. Λύστε γρήγορα το καράβι και μπείτε μέσα πρωτού μας φάνε. Στρατιώτες, λύστε γρήγορα το καράβι και μπείτε μέσα. Γρήγορα, γρήγορα, θα μας προφτάσουνε. Να τι μας προφτάσανε, μανούλα μου, όλοι στο καράβι, μωρέ. Πώς μου το σώζεις? Μας πρόλαβαν, πάγανε και τρεις συντρόφους μας. Στην άλλη γλιτώσαμε εμείς και οι άλλοι, αφεντικό. Φαίνεται και εμένα σαν θαύμα. Ευτυχώς που έτρεξες να μας ειδοποιήσεις. Μας έσωσες. Στρατιώτη, τι γίνεται? Βλέπεις στεριά μπροστά σου. Σαν να ξεχωρίζω κάτι, Οδυσσέα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Α, να τώρα, φαίνεται καθαρά. Είναι στεριά, είναι ένα νησί. Ρωτάτε τη μόνη προς τη στεριά. Θα πάμε να δούμε τι νησί είναι αυτό. Κυρά μου, πέφτουμε στα πόδια σου. Δεν ξέρουμε αν είσαι γυναίκα ή θεά, αλλά σου ζητούμε στο όνομα των θεών να μας πεις ποιο μέρος είναι αυτό που ήρθαμε και ποια είσαι εσύ που τραγουδάς τόσο ωραία. Με τα χαράς, ξένε μου, να σου απαντήσω σε ό,τι με ρωτάς. Λοιπόν, αυτό το νησί είναι δικό μου. Είμαι η θεά Κίρκη. Ναι, μου αρέσει καθόλου το όνομά της. Να δεις που θα είναι καμιά ανθρωποφάγα κι αυτή. Εγώ ονομάζομαι Ελπίνορας και είμαι Έλληνας όπως είναι Έλληνες και όλοι οι υπόλοιποι. Γυρίζουμε από την Τρία στην πατρίδα μας.
έχουμε αρχηγό τον ξαχουστό Οδυσσέα. Τι νέος και τι ωραίος που είστε, Ελπίνορα. Πόσα χρονών είσαι? 20, κυρά μου. 20 χρονών, παλικάρι. Μα γιατί κάθεστε στην πόρτα? Περάστε μέσα στο παλάτι να σας φιλοξενήσω όπως πρέπει. Να μην κουνηθεί κανένας. Κυρία Δίχτυ, πώς σε λένε, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε. Έχουμε αργήσει. Γεια σου λοιπόν και καλή αντάμωση. Μα η θεά μας κάλεσε να μπούμε μέσα, Καραγιώζη. Δεν μπορούμε να τις προσβάλλουμε. Εγώ δεν μπαίνω, ο κόσμος να χαλάσει. Μα τι φοβάσαι? Άσε ρε, Ελπίνορα, δεν ξέρεις εσύ, είσαι πολύ μικρός ακόμα. Μα τι λέτε εκεί τόση ώρα? Γιατί δεν περνάτε μέσα? Ο σύντροφός μου, ο Καραγιώζης, θέλει να κάτσει απ' έξω. Εμείς όμως θα μπούμε. Καλώς να ορίσετε. Όσα για το φίλο σας, αφού έχει λόγο, ας καθίσει απ' έξω. Περάστε όμως, περάστε. Πώς σου φαίνεται, Ελπίνορα, σου αρέσει το παλάτι? Είναι πολύ ωραίο, Κίρκη. Πόσο θα ήθελα να μένουμε μαζί. Μα εσύ είσαι τόσο νέος. Δεν κατάλαβες πως είμαι μια θεά? Και τι πειράζει? Δεν καταλαβαίνεις. Γνωρίζω τι θα γίνει στο μέλλον. Αλήθεια? Και τι λέει το μέλλον? Θέλεις να μάθεις? Α, ναι, για πες μου. Άκου λοιπόν. Που έχω γνωρίσει σ' αυτό το φρικτό ξερό νησί, ζητάνε να μάθουν το μέλλον τους, μα εγώ ετοιμάζω το τέλος τους. Όταν χορέψω μ' ολόχρυσα τα κούνια, θα σας μαγέψω να γίνετε γουρούνια, θα σας μαγέψω να γίνετε γουρούνια. Οι άντρες που έχω γνωρίσει σ' αυτό το φρικτό ξερό νησί, με κάνα να γίνω μια μάγισσα, αφού την καρδιά μου να βάγισσα. Όταν σαλέψω τα χάλκινα κουδούνια, θα σας μαγέψω να γίνετε γουρούνια, θα σας μαγέψω να γίνετε γουρούνια. Σ' αυτό το φρικτό ξερό νησί, με μάθα να δίνω τη μάχη μου, γι' αυτό κι έχω μείνει μονάχη μου. Όταν μπερδέψω τα κόκκινα ματζούνια, θα σας μαγέψω να γίνετε γουρούνια, θα σας μαγέψω να γίνετε.
Κόφησε τους στρατιώτες να μπουν μέσα και εσύ έκατσες απ' έξω. Κοροϊόζι, θα σε κρεμάσω αν μάθουν τίποτα. Τι είδες να κάνω, βρε αφεντικό, αφού δεν με ακούγανε. Φέρε αμέσως την ασπίδα και τα όπλα μου. Τι θα τα κάνεις? Θα πάω να δω τι γίνονται τα παλικάρια μου. Δεν μπορεί να τα εξαφανίσει έτσι μια γυναίκα. Έφτασα επιτέλους σε αυτό το κατραμένο παλάτι. Μέσα είναι η σύντροφή μου. Ω Θεοί, συμβουλεύστε με τι να κάνω. Πηγαίνει ο Οδυσσέας μας στην Κύρκη με ορμή και ένα Θεό συνάντησε το φτερό το Ερμή. Συνάντησε το φτερό το Ερμή. Αυτός του δίνει για να πιει ένα πικρό ποτάνι. Να μην μπορεί με μαγικά γουρούνι να τον κάνει. Αφού με συμβούλεψε πώς να τα βγάλει πέρα, σαν αγγελούδι χάθηκε στο γάλανο εθέρα. Σαν αγγελούδι χάθηκε στο γάλανο εθέρα. Ω Θεοί, σας ευχαριστώ που με συμβουλέψατε. Είναι δοξασμένο το όνομά σας. Τώρα ξέρω πώς να αντιμετωπίσω την Κύρκη. Τι θέλεις, ξένε μου? Είμαι ένας δυστυχισμένος ναυαγός και ζητάω λίγη φιλοξενία. Με τα χαράς, ξένε μου, πέρασε μέσα. Έχεις πολύ ωραίο παλάτι, κυρά μου. Σαν να μην το φτιάξαν ανθρώπινα, αλλά θεϊκά χέρια. Καλά το κατάλαβες ότι είμαι θεά. Επειδή όμως μισώ όλους τους άντρες, τους μεταμορφώνω σε γουρούνια. Έτσι θα σε κάνω και σένα τώρα. Μην τολμήσεις να πλησιάσεις, γιατί θα σε σκοτώσω με τούτο το σπαθί. Γιατί δεν πιάνουν τα μάγια μου? Γιατί ο Θεός Ερμής μου έδωσε ένα βοτάνι που με προστατεύει. Ποιος είσαι? Ποιο είναι το όνομά σου? Μήπως είσαι ο ξακουστός Οδυσσέας? Ναι, αυτός είμαι. Μου το έλεγε πάντα ο Ερμής πως θα έρθεις μια μέρα με ένα μαύρο καράβι να με νικήσεις. Μα έλα τώρα, πάμε μέσα, να κοιμηθούμε στο κρεβάτι μου. Κύρκη, πώς μου ζητάς να είμαι γλυκός μαζί σου? Συ μου έκανες γουρούνια τους συντροφούς μου και τώρα ζητάς να πλαγιάσω μαζί σου? Δεν θα πλαγιάσω αν δεν μου ορκιστείς στο όνομα των παντοδυνάμων θεών πως δεν σε σχεδιάζεις να μου κάνεις κανένα άλλο κακό. Στορκίζομαι, Οδυσσέα, δεν πρόκειται να σου κάνω κακό. Κάθισε τώρα να σου φέρω να φας πρώτα, να ξεκουραστείς και έπειτα θα πάμε να πλαγιάσουμε μαζί. Ω Θεοί, πού άραγε να βρίσκονται τώρα οι συντροφοί μου? Φάε να δυναμώσεις, Οδυσσέα. Μα τι βλέπω, δεν αγγίζεις τα φαγητά. Γιατί κάθεσαι βουβός και λυπημένος? Μήπως φοβάσαι πως ετοιμάζω πάλι μια απάτη? Δεν πρέπει να φοβάσαι, γιατί ορκίστηκα στο όνομα των αθανάτων θεών και θα κρατήσω τον όρκο μου. Άκουσέ με, Θεά Κύρκη. Θα ήμουν άξιος να λέγομαι άνδρας αν τούτη τη στιγμή που οι συντρόφοι μου υποφέρουν από τα μάγια σου εγώ καθόμουν κι έτρωγα. Αν θέλεις να με δεις χαρούμενο, λύσε τα μάγια σου
και κάνε τους συντρόφους μου ανθρώπους. Οδυσσέα, είσαι ο πρώτος άνδρας που αγαπώ. Όλους τους άλλους τους μισούσα και τους έκανα γουρούνια. Τώρα όμως, για να χαρείς κι εσύ, αλλά να δεις και πόσο σ' αγαπώ, θα φέρω τους συντρόφους σου εδώ και θα λύσω τα μάγια μου. Να έρθουν μέσα οι σύντροφοι του Οδυσσέα. Ω Θεοί, πως κατάντησαν έτσι οι σύντροφοί μου. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το φοβερό θέαμα. Ησύχασε, Οδυσσέα, και θα λύσω τα μάγια. Να γίνετε πάλι άνθρωποι. Ξανά έγινα πάλι άνθρωπος. Άμα τι βλέπω, είναι και ο Οδυσσέας εδώ. Οδυσσέα, σε ξαναβρίσκω, έλα να σε φιλήσω. Κι εσείς ελάτε να σας φιλήσω, αγαπημένοι μου σύντροφοι. Άκουσέ με τώρα, Οδυσσέα. Πήγαινε στο γυαλό και τράβηξε το καράβι στη στεριά. Λύσε τα πανιά και κρύψε μέσα στις σπηλιές μαζί με όλα τα πράγματα του πλοίου. Και αφού τελειώσεις με όλα αυτά, έλα πάλι στο παλάτι μου με όλους τους συντροφούς σου. Δίκιο έχεις, Κίρκη. Αυτό θα κάνω. Πάμε στην παραλία, συντρόφοι. Θα πάρουμε μαζί μας στο παλάτι και τον Καραγιώζη, που φοβόταν να έρθει. Δεν έρχομαι. Πάει, τελείωσε. Μα βρε, Καραγιώση, αφού η Κίρκη έλυσε τα μάγια της και έγινε καλή. Δεν ξέρω εγώ τι έγινε η Κίρκη. Εγώ όμως, αν πάω εκεί, θα γίνω κανένα γουρούνι ή κανένα σκύλος και δεν το έχω όρεξη. Αφού δεν θέλει να έρθει η Οδυσσέα, ας τον αφήσουμε εδώ να φυλάει και το καράβι. Έχεις δίκιο, Ελπίνο. Πάμε να φύγουμε. Ο Καραγιώζης δεν πρόκειται ποτέ να βάλει μυαλό. Πάμε στο παλάτι και ας τον αφήσουμε εδώ να κάνει παρέα στα θαλασσοπούλια. Καλώς ορίσατε. Έχω ετοιμάσει φαγητά να φάτε. Οι μουσικοί περιμένουν να παίξουν. Και μαζί με όλα αυτά σας έχω και μια έκπληξη. Κάποιος φίλος σας είναι εδώ, πριν από εσάς. Νάτος. Αφεντικό, δεν άντεχα εκεί πέρα μόνος μου. Και όταν έφτασε στην παραλία η μυρουδιά από τα φαγητά, είπα να μη σας αφήσω μόνος σας. Χαίρομαι που είσαι μαζί μας, Καραγιώζη. Τι θα γίνει, Οδυσσέα. Έχει περάσει κιόλας ένας χρόνος από τότε που ήρθαμε στο παλάτι της Κίρκης. Τρώμε και διασκεδάζουμε. Φοβάμαι όμως πως ξεχάσαμε το μεγάλο μας σκοπό. Να ξαναδούμε τη γλυκιά πατρίδα. Δίκιο έχεις, σύντροφέ μου. Η περιποίηση της Κίκης με έκανε να ξεχάσω την πατρίδα μου, τη γυναίκα μου την Μελενόπη και το γιο μου τον Τηλέμαχο. Ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Όμως θα επανορθώσω γρήγορα. Απόψε κιόλας θα το πω της Κίκης και αύριο το πρωί θα βγούμε. Όχι και τόσο γρήγορα, Οδυσσέα. Καλά τρώμε και πίνουμε εδώ. Εσύ ιδίως πίνεις πάρα πολύ, Ελπίνορα. Πρόσεξε, γιατί καμιά φορά μπορεί να πέσεις από τη στέγη του παλατιού που κοιμάσαι. Ένα σου και προσέχω εγώ. Όσο για τα άλλα, να είστε έτοιμοι να φύγουμε αύριο. Τώρα όμως πρέπει να πάω μέσα, γιατί με περιμένει η Κίρκη. Θα της τα πω όλα. Βγαίνετε κι εσείς να κοιμηθείτε, γιατί αύριο το πρωί θα έχουμε πολλές δουλειές να κάνουμε. Καληνύχτα. Άντε καληνύχτα, παιδιά. Γιατί δεν πέφτεις στο κρεβάτι, Οδυσσέα? Μου φαίνεσαι ανήσυχος.
σαν κάτι να σε απασχολεί. Κύρκη, στείλε με στην πατρίδα μου. Οι σύντροφοί μου το θέλουν πάρα πολύ και εγώ λαχταράω να δω το σπίτι μου. Άκουσε, Οδυσσέα, ποτέ μου δεν θα ήθελα να σε κρατήσω παρά τη θέλησή σου. Επειδή όμως γνωρίζω ότι θα συμβεί στο μέλλον σου, σου λέω πως πριν φτάσετε στην Ιθάκη θα πρέπει να κάνετε ένα περίεργο ταξίδι. Περίεργο ταξίδι? Τι ταξίδι? Ταξίδι στον άλλον κόσμο. Στον άλλο κόσμο? Ω Θεή, δεν ήταν λοιπόν γραφτό μας να δούμε ζωντανή τον τόπο μας? Γιατί μας κυνηγάτε τόσο? Δεν κατάλαβες, Οδυσσέα. Θα πάτε ζωντανή στον άλλο κόσμο και θα πάρετε την προφητεία του Μάντη Τηρεσία. Και ποιο θα έχουμε οδηγό σε αυτό μας το ταξίδι? Κανένας ζωντανός δεν επισκέπτεται τον άλλο κόσμο. Δεν πρέπει να σε νοιάζει αυτό. Θα σε πάνε οι θεοί. Μόλις όμως φτάσεις πρέπει να κάνεις μια θυσία και τότε θα μαζευτούν οι ψυχές των νεκρών. Εσύ μη τις αφήσεις να πλησιάσουν. Αν δεν συμβουλευτείς πρώτα το Μάντη Τηρεσία. Πρέπει να ξέρεις πως οι σκιές των μεθαμένων τραγουδούν. Θα ακούσεις το τραγούδι του Τηρεσία που θα είναι και η προφητεία του και έπειτα θα φύγεις. Κύρικη, πώς να σε ευχαριστήσω για όσα έκανες για μένα? Μου το έχεις ξεπληρώσει, Οδυσσέα, με το παραπάνω. Το χρόνο αυτό που ζήσαμε μαζί θα το θυμάμαι πάντα. Κι εγώ, Κύρικη, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Σβήσε τώρα τους δαυλούς και έλα να κοιμηθούμε μαζί για τελευταία φορά. Αύριο πρέπει να σηκωθούμε πρωί. Ε, συντρόφοι μου, ξυπνήστε! Τι έγινε, αφεντικό, φεύγουμε? Ναι, Καραγιώζη, γυρνάμε στην πατρίδα μας. Ε, ρε, μανούλα, αφήνουμε τα φαγητά μας και τις ξάπλες μας για να ξαναμπούμε στο καράβι και να μας φάει η μαύρη θάλασσα. Είναι όλοι εδώ? Πού είναι ο Ελπίνορας? Κοιμάται πάνω στην ταράτσα, αφεντικό. Ξύπνα τον να σηκωθεί. Ελπίνορα! Ρε Ελπίνορα! Τι έγινε? Πήδα κάτω, φεύγουμε! Καλά, πηδάω! Μη μου λέει, χρουσούζει αστεία, στο είπα! Πήδηξε κάτω. Τι έκανες, Καραγιώση? Γιατί του είπες να πηδήσει? Πού να ξέρω, ο κακομοίης, πως θα με πίστευε. Τι έγινε, Κύρκη, ζει? Δυστυχώς είναι νεκρός. Και του έλεγα μην πίνεις τόσο πολύ. Κάποια μέρα θα το πληρώσεις. Να και που έφτασε αυτή η μέρα. Καημένο μου Ελπίνορα, και ήσουν τόσο νέος. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να τον αφήσω να κοιμάται πάνω στην ταράτσα. Πάρτε τον παλικάρια μου. Θα τον θάψουμε δίπλα στη θάλασσα. Τώρα ήρθε η ώρα να φύγουμε. Αντίο, Κύρκη. Εγώ και οι συντρόφοι μου σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Αντίο, Οδυσσέα. Θα προσεύχουμε στους θεούς να έχεις καλό ταξίδι και να ξαναδείς μια μέρα τη γυναίκα και το γιο σου. Ναύτες, ακούστε με καλά. Πλησιάζουμε στις σιρήνες που τραγουδούν ένα τραγούδι που μαγεύει τους ανθρώπους. Για να μην σας μαγέψει και εσάς, θα σας κλείσω τα αυτιά με κερί. Όσο για μένα, επειδή θέλω να ακούσω το μαγικό αυτό τραγούδι, θα με δέσετε στο κατάρτι του καραβιού. Έλα, Καραγιώζη, πάρε αυτό το σκηνί και δέσε με. Αλλά πρόσεξε καλά. Όσο κι αν σε παρακαλώ, με νοήματα να με λύσεις, τόσο εσύ να σφίγγεις τα σκοινιά. Όσο και, να με παρακαλάς. Ναι, γιατί αν με λύσεις θα με φάνε οι σιρήνες. Μωρέ, θα σε σφίξω εγώ να μην μπορείς να κουνηθείς. Για κάτσε ίσια στο κατάρτι. Έτσι, μπράβο. Για ρούφα μέσα την κοιλιά σου. Μπράβο, για να δω. Τέλεια, πολύ ωραίο δέσιμο. Έτσι, αφεντικό.
Ναι, Καραγιώζη μου. Αλλά μην ξεχνάς, όσο και να σε παρακαλώ να λύσεις τα σκοινιά, εσύ να μην με λύσεις. Τώρα όμως, φράχτε τα αυτιά σας καλά με κερί για να μην ακούτε. Και εσύ, Καραγιώζη, αμέσως. Μ' ακούς τώρα. Τι λες, δεν ακούω. Ωραία, δεν ακούει. Ω Θεή, κάντε να γλιτώσουμε από το τραγούδι αυτό. Τι μουρμουράει μοναχός του αυτός. Ευτυχώς που δεν τον ακούω. Έτσι και να με διατάζει, έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Πλησιάζουμε, πλησιάζουμε. Όπου να είναι πρέπει να εμφανιστούν οι σιρήνες. Δεν μπορώ να ακούσω τι γίνεται. Δεν βλέπω πουθενά τίποτα. Μανούλα μου, τι είναι αυτό? Αυτές θα είναι οι σιρήνες. Με κοιτάζουν έτοιμες να με κατασπαράξουν. Τώρα ετοιμάζονται να τραγουδήσουν. Θα είναι οι σιρήνες. Για δέστες, σαν γαλοπούλες είναι. Τι να κάνουν τώρα? Α, μάλλον θα ετοιμάζουν να τραγουδήσουν. Δεν πάνε να τραγουδήσουν όσο και να θέλουν. Εγώ έχω το κερί στα αυτιά μου και δεν ακούω τίποτα. Όχι, δεν τα άκουγα, νομίζετε, να το τραγούδιζα για να με βάτε. Δεν σφάξανε. Πλησιάσω κοντά να το ακούσω. Λύσε με, Καραγιώζη. Λύσε με γρήγορα. Τι νοήματα μου κάνει αυτός μας? Μου φαίνεται πως θέλει να τον ελύσω. Λύσε με. Λύσε με, σε ικετεύω. Μάλλον θέλει να τον ελύσω. Θέλει να σε λύσω? Ναι, ναι. Τώρα να δεις. Θα σε δέσω εγώ σφιχτότερα. Έτσι. Όχι, μη με δένεις. Σε παρακαλώ, λύσε με να ακούσω το τραγούδι. Άι, τρελάθηκε το αφεντικό μου. Κοίτα πως κάνει να λυθεί. Μόλι δεν πάει να χτυπηθεί κάτω. Αποκλείεται να λυθεί. Έχω κάνει εγώ κάτι ναυτικούς κόμπους που μόνο να τους κόψει με σπαθί μπορεί να φύγει. Ουστ, ουστ κι εσείς ρε παλιοσιρήνες, ή γυρίζετε από πάνω το κεφάλι μας. Δεν θέλουμε, παιδάκι μου, να ακούσουμε το τραγούδι σας. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν μας αρέσει. Μα τη ζωή σου το μυστικό δεν θα γλιτώσει απ' τις σιρήνες κι απ' το τραγούδι τους το μαγικό. Το μαγικό. Φύγανε οι σιρήνες. Τώρα τι κάνουμε? Αν είναι πουθενά κρυμμένες και τραγουδάνε ακόμα. Αφεντικό, τι έγινε? Φύγανε οι σιρήνες? Ναι, ναι, Καραγιώζη, φύγανε. Μου κάνει νόημα με το κεφάλι του. Αν όμως δεν φύγανε και όλο αυτό είναι κόλπο για να το λύσω. Μωρέ, θα βγάλω το ένα κερί από τα αυτή.
Κι άμα τα ακούς με το ένα αυτή, δεν πιάνεται. Μπα, δεν ακούγεται τίποτα. Ξανάρχισε να φυσάει ο άνεμος. Δόξα να έχουν οι μεγαλοδύναμοι θεοί. Φαίνεται γλιτώσαμε κι απ' τις σιρήνες. Γλιτώσαμε, Καραγιώζη μου, λύσε με τώρα από το κατάρτι. Συγγνώμη, αφεντικούλη μου, σε ξέχασα. Στάσου να σε λύσω. Η χάριβδη συθέκια εδώ παραφυλάει. Και με στην τρύπα τη σπηλιά στη θάλασσα ρουφάει. Κι όταν ξερνάει τη θάλασσα, το κύμα ανταριάζει. Σαν το νερό που στη φωτιά σε ένα καζάνι βράζει. Ο βράχος βούνε πάνω της, πόγκα κι αναστενάζει. Και τα καράβια στο βυθό, το μαύρο τα βουνιάζει. Θεϊκιά εδώ παραφυλάει. Και μες στην τρύπα της σπηλιάς τη θάλασσα ρουφάει. Όλοι στα κουπιά, όλοι στα κουπιά, Καραγιώζη, γύρνα το τιμόνι, γιατί όπου να είναι θα συναντήσουμε και τη σκύλα. Η σκύλα έχει 12 ποδάρια στο κορμό της και 6 κεφάλια στο μακρύ απέσιο λαιμό της. Στέκει στην πόρτα της σπηλιάς όλη μέρη σκριμένη. Με τα 6 στόματα τους ναύτες περιμένει. Και ναύτης δεν ευερέθηκε κανείς μέσα στη βλάση, που ζωντανός από εκεί με πλοίο να περάσει. Τρεις κι ο κούκος μείναμε, Οδυσσέα μου. Απ' τη μια ο Κύκλοπος, από την άλλη οι γίγαντες, τώρα η σκύλα και η χάριδη, στο τέλος δεν θα φτάσει κανένα στην Ιθάκη. Οι Έλληνες πατήσανε τα μάρτωλα τους πόδια στα αγαπημένο μου νησί, και σφάξανε και ψήσανε πάνω στην άμμο τη χρυσή. Και σφάξανε και ψήσανε πάνω στην άμμο τη χρυσή τα ιερά μου πόδια. Κι αν οι θεοί δε δώσουνε εκδίκηση σημάδι, στο κρύο θα παγώσουνε και στο βαθύ σκοτάδι. Οι Έλληνες εχάσανε της μοίρας τα εμπόδια και των θεών την εντολή, και πιάσανε και σφάξανε μπροστά στα μάτια μου οι τρελοί. Και πιάσανε και σφάξανε μπροστά στα μάτια μου οι τρελοί τα ιερά μου βόδια. Κι αν οι θεοί δε δώσουνε εκδίκηση σημάδι,
Στο κρύο θα παγώσουνε και στο βαθύ σκοτάδι. Είστε να χωριέσαι, συνέχισε εσύ να φέγγεις τον κόσμο και εγώ σου υπόσχομαι να τιμωρήσω σκληρά αυτούς τους ανθρώπους που δεν σέβονται τους θεούς. Τι φαγητό ήταν αυτό ρε παιδιά, λαδόθηκε ταντεράκι μου. Τι χαζί που είμαστε όμως, καθόμαστε τόσες μέρες και πεινάγαμε και τα βόδια ήταν δίπλα μας και δεν τα αγγίζαμε επειδή είχαμε ορκιστεί να μην τα πειράξουμε. Και τώρα που τα σφάξαμε τι έγινε? Εγώ δεν είδα κανένα κακό να γίνει. Μα τώρα μπορεί να μας βλέπουν οι θεοί πεινασμένους και έτοιμους να πεθάνουμε και να θέλουν να ανακρατήσουμε το λόγο μας. Θα ήταν άδικο. Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν πιστεύω πως ο Οδυσσέας πήγε για να προσευχηθεί. Αλλά τι πήγε να κάνει μόνος του στην ερημιά? Θα έχει σφάξει τώρα κανένα μοσχαράκι και θα το ξεκοκαλίζει. Λες να έχει φτάσει μέχρι αυτού του σημείου? Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Αλλά δυστυχώς έπεσε πάνω σε έξυπνους ανθρώπους που κάνανε και αυτοί το ίδιο. Βάλτε μου ρε παιδιά να φάω, γιατί με αυτά που είπαμε μου ήρθε λιγούρα. Και φέρτε και το κρασί. Δε μας τραγουδάς κανέναν τραγούδι ρε Καραγιώδη να διασκεδάσουμε κιόλας που γλιτώσαμε από το χάρου τα δόντια? Τραγούδι λέει, άλλο τίποτα. Μανέστρο, βάλε μπροστά τα όργανα. Πέτανούσα πρώτα ένα κομμάτι κότα. Κι ας κάνουμε σε φταί, με σάλτσα και κεφτέ, και κεφτέ. Το φαγητό είναι χαρά, ο ύπνος είναι υγεία. Αν είχα και κανά μπαλά, θα ζούσα με ευτυχία. Μοσχάρι, κανείς να μην το πάρει. Τι κάνετε εδώ τρελή? Τίποτα αφεντικό. Μερικά σουβλάκια φτιάχνουμε για να μας κοπεί η λιγούρα. Εσύ τι έγινε, έφαγες καλά? Γιατί το κάνατε αυτό συντρόφι μου? Γιατί το κάνατε αυτό Καραγιώζη? Τι κάνεις έτσι μωρα αφεντικό? Δεν έγινε και τίποτα τόσο σπουδαίο? Τι λες Καραγιώζη, δεν έγινε τίποτα σπουδαίο? Σφάξατε τα πόδια του ήλιου? Καλά τώρα, σφάξαμε κι εμείς ένα βοηδάκι και τι έγινε? Κανένας δεν στεναχωρέθηκε, ούτε εμείς ούτε ο ήλιος. Τι λες Καραγιώζη, οι προφητείες που μου έδωσαν λένε, οι προφητείες που σου δώσαν είναι ψέματα. Γι' αυτό μη σκάς. Κάθισε μαζί μας να φας λίγο, να στυλωθείς και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Αλήθεια δεν έχεις φάει τίποτα από το ψητό? Όχι Καραγιώζη, δεν έχω φάει. Θα πεινάς πολύ έτσι δεν είναι? Ναι, πεινάω πολύ. Να πάρε αυτό το κομματάκι να σου φύγει πείνα. Πάρ' το μακριά μου. Αυτό το πράγμα δεν το θέλω. Θέλεις να καταστραφούμε? Καλά ναι. Να φας σου δώσαμε, δεν σε σκοτώσαμε? Είναι όλα έτοιμα στο καράβι. Τα πάντα αφεντικό. Τότε ας πηγαίνουμε. Και μακάρι θεοί να δώσουν να φτάσουμε ζωντανοί στην Ιθάκη. Μακάρι Διούλη, κάνε κάτι να φτάσουμε και εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Όλοι στο καράβι, φεύγουμε. Ιθάκη ερχόμαστε. Πάμε παιδιά!
Καλαγκιόζη, κοντάζεις να κοιμηθείς πάνω στο τιμόνι. Σιγά, ρε αφεντικό. Τι φωνάζεις μες στα αυτιά μου, δε με λυπάσαι? Όχι μόνο δε σε λυπάμαι, αλλά και ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Να έχεις κάνει εσύ κι άλλοι μια τόσο μεγάλη αμαρτία και να μη σας καίγεται καρπάκι. Αυτό πάει πολύ. Που πάτε αχόρταγοι ναύτες, που πάτε, το μόνο που θέλετε είναι να φάτε. Τους νόμους που όρισα δεν προσκυνάτε, και για την πατρίδα σας, για την πατρίδα σας όλο μιλάτε. Μα εγώ κρατώ το κεραυνό και στέλνω από τον ουρανό φωτιά μεγάλη και καπνό, να ναι το γέλιο σας τέρνω. Που πάτε αχόρταγοι ναύτες, που πάτε, τα βόδια του ήλιου σας είπα μη φάτε. Μαζί στο φαΐ μοναχά προσκυνάτε, και για την πατρίδα σας, για την πατρίδα σας όλο μιλάτε. Μα εγώ κρατώ τον κεραυνό και στέλνω από τον ουρανό φωτιά μεγάλη και καπνό, να ναι το γέλιο σας τέρνω. Θεοί, βοηθήστε με! Και δεν ξέρω και κολύμπι. Της θάλασσας νερό πολύ αρμυρό, πάντα θεμάτο. Θα μου χαλάσει το στομάχι. Βουλιάζω. Πάει, πεθαίνω. Πέθανα. Τώρα ξανανεβαίνω στην επιφάνεια. Τι να κάνω, πώς να σωθώ? Βοήθεια, ρε παιδιά! Όχι, μανούλα, τι πάμε νετό τώρα, από πού ξεφύτρωσε? Λες και να είναι πειθαμένος. Μπα, αναπνέει, για στάσου να του δώκουν αφόσκο, μπας και συνέλθει. Τι έγινε, με χτύπησε κεραυνός? Είσαι κεραυνή. Εσύ χτυπάς έτσι μπάρμπα? Ναι, παιδί, γι' αυτό είναι φούσκος. Αν θέλεις όμως δυνατότερη, να σου δώσω μια ανάποδη να του ευχαριστηθείς. Όχι, να χαρίσω ό,τι αγαπάς. Μου αρέσει αυτή που μου έδωσες, δεν θέλω άλλη. Αλλά πες μου κάτι, ρε μπάρμπα, τι μέρος είναι αυτό, ποιοι μένουνε? Είναι ελληνικό μέρος. Και είναι καλό αυτό, πώς λέγεται? Ιθάκη, πηγή μου, να σου κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση, ρε μπάρμπα. Τι πάει να πει αδάκριτη, παιδάκι μου, δεν θα κλαίω? Όχι αδάκριτη, αδιάκριτη. Δακρυσμένη αδάκριτη, το ίδιο μου κάνει. Κάνει εσύ την ερώτηση. Εμένα με θες για βοηθό σου? Άκου τι λέει, ρε. Με τα χαρά, σπίτι μου, να έχω και κάποιον να μου συντροφεύει. Εσένα πώς θα λένε? Γιώργο, παιδί μου. Γιώργο, έτσι? Ναι, και είμαι βοσκός του βασιλιά μας, του Οδυσσέα. Πώς το πες? Οδυσσέου. Εγώ έρχομαι από τη στάνη κάθε πρωινό, εδώ πέρα στο γυαλό και τον μπρουσμένο. Δεν πάμε προς τη στάνη σου να γιορτάσουμε τη σωτηρία μου και με κανένα κατσικάκι ψητό και κανένα βαρελάκι κρασί? Όχι τίποτα άλλο. Αλλά είμαι πνιγμένος άνθρωπος και πρέπει να φάω λίγο να συνέλθω.
Νικριγιώζει. Από εδώ και μπροστά ήμουν μπάρμπας. Κι εγώ ήταν υψίδης. Μωρέ, πάμε στη στάνη και έχω γοράματα για τη γούνα σου. Πάμε, Μπαρμπαγιώργο. Πάμε, Κρυγιώζει. Από ό,τι φαίνεται ούτε σήμερα θα έρθει ο Οδυσσέας. Πάμε λοιπόν στη στάνη. Φαίνεται σαν ψέματα ότι σώθηκα. Ευτυχώς μου με βρήκε και η νύμφη Καλυψό και με έφερε μέχρι τη σπηλιά της. Αλλιώς θα πέθαινα από εξάντληση στην παραλία. Έλα μέσα, ξέρι μου. Έτοιμο το κρεβάτι σου. Τι ωραία και δροσερή που είναι η σπηλιά σου, Καλυψό. Έλα τώρα, μην κουράζεσαι άλλο. Ξάπλωσε να κοιμηθείς και όταν ξυπνήσεις θα έχουμε όλο το χρόνο να συζητήσουμε. Ο ύπνος κλείνει τα βλεφαρά μου. Αχ, πάνε οι αγαπημένοι μου σύντροφοι. Πάει κι ο Καραγιώδης. Δεν θα τους δω ποτέ. Σ' άρεσε το πανετζέδι μου. Αν μ' αρέσει, λέει, τη σκούφια μου πετάω για να ζήσω εδώ. Χαίρομαι, Ανιψίδη, που σ' αρέσει. Ωρε Μανώρα μου, να ήταν εδώ κι ο Οδυσσέας να γλυπης λέντη που θα κάναμε. Θα τρώγαμε και θα πίναμε 10 ημερόνυχτα. Δεν αφήνουμε τώρα τις κουβέντες για τον Οδυσσέα να ψήσει καμιά μπριτζόλα. Αυτός όπου και να βρίσκεται, καλά θα περνάει. Ω, θεοί, πνίγομαι, βοήθεια! Ηρέμησε, ξένε μου, ευδιάλτης είναι. Θώμαξα πολύ, νύμφη Καλυψό. Δεν πρέπει να φοβάσαι πια. Εδώ θα είσαι ασφαλής. Μήπως θέλεις να ξανακοιμηθείς? Όχι, δεν ιστάζω πια. Εξάλλου, όταν πάω να κλείσω τα μάτια μου, βλέπω ευδιάλτες. Ας μιλήσουμε καλύτερα. Όπως νομίζεις. Μα δεν μου είπες ακόμη, πώς σε λένε? Ονομάζομαι Οδυσσέας και είμαι
βασιλιάς της Ιθάκης. Γυρίζω στην πατρίδα μου αφού μαζί με όλους τους Έλληνες νικήσαμε και τιμωρήσαμε τους Τρώες. Ω Δία, εσύ είσαι ο πολυμήχανος Οδυσσέας. Όλοι μιλάνε για σένα και τα βάσανα που περνάς στις θάλασσες. Καλυψώ, τα βάσανά μου είναι τόσα όσο η άμμος της θαλάσσης. Τώρα όμως όλα αυτά θα πάρουν τέλος. Θα μείνεις στο νησί μου και θα ξεκουραστείς. Εγώ θα σου δώσω ένα ποτάμι που θα σε κάνει παντοτινά νέο. Μετά θα σε κρατήσω κοντά μου. Όχι, Καλυψώ, πρέπει να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου. Αυτό να το ξεχάσεις. Από εδώ και μπρος θα είσαι άντρας μου και θα μένουμε μαζί στη σπηλιά μου. Το κόσμο κι αν γύρισα και σ' όποιο σπίτι μπήκα, ούτε έναν άνθρωπο εύτυχη σε όλα δεν βρήκα. Γι' αυτό λοιπόν μην προχωρείς ξυπόλυτος στα αγκάθια, μήπως μαζί με τα αυγά χάσεις και τα καλάθια. Χατζαϊβάτη, μπα, προσκυνώ πολύ χρονεμένη μου βασίλισσα, χώμα γης γεφύρι χαλή να γινώ να με πατήσετε. Σας διαταγάσας. Δεν σου έχω πει τόσες φορές, Χατζαϊβάτη, να μην τραγουδάς αυτό το τραγούδι μέσα στο παλάτι. Μου θυμίζεις τον Οδυσσέα. Συγχωρέστε με, βασίλισσά μου, δεν το ήθελα ο καημένος. Νόμιζα πως ήμουν μόνος μου, γι' αυτό και το τραγούδισα. Σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη για το λάθος μου. Καλά, καλά, σε συγχωρώ. Πήγαινε τώρα να φωνάξεις όλους τους μυστήρες να έρθουν εδώ. Σήμερα θα τους φέρει ο Μπαρμπαγιώργος τα σφαχτά που παρήγγειλαν. Θα πληρωθείς καλά για τον κόπο σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρά μου. Ο Δίας να μου κόβει μέρες και να σας δίνει χρόνια. Τρέχω αμέσως να εκτελέσω τη διαταγή σας. Ω Θεοί, δώστε μου δύναμη να αντιμετωπίσω τους φοβερούς μνηστήρες. Α, να, έρχεται και ο Μπαρμπαγιώργος. Προσκυνώ, κυρά μου. Γεια σου, Μπαρμπαγιώργο. Τι κάνεις, καλά? Ας το λέμε καλά. Από εδώ να σου συστήσω τον υψίλιν του Γκριγκάζου. Το βρήκα στο γυαλό και τον πήρα βοηθό με σε στάνη. Καλώς όρισες στο παλάτι, Καραγιώζη. Καλώς σας βρήκα, κυρά Πινελόπη. Μα δεν μου λες, ο Τηλέμαχος πού είναι? Α, βλέπω ξέρετε και για το γιο μου. Και για το γιο σου ξέρω. Και για τον άντρα σου ξέρω. Και για τους μνηστήρες, όλα τα ξέρω. Ελπίζω να μας βοηθήσετε να τους διώξουμε από το παλάτι. Ανά, και ο Τηλέμαχος. Καλημέρα, Μπαρμπαγιώργο. Τι νέα, έφερες πάλι σφαχτά? Το έφερα για τους χαραμουβάιδες. Τι να κάνουμε, έρμους. Ποιος είναι ο κύριος μαζί σου? Τον λένε Καραγκιόζη και είναι καινούριος βοηθόν στάνη. Χαίρο πολύ, κύριε Καραγκιόζη. Μητέρα, έστειλες να φωνάξουν τους μυστήρες? Ναι, παιδί μου, έστειλα τον Χατζαϊβάτη. Όπου να είναι πρέπει να έρθουν. Ανά, που έρχεται ο πρώτος. Είναι ο Διονύσιος. Τα κέφια σου έχεις, βλέπω, Διονύσιε. Ω, σοπέδε μαμαλό μου που θέλεις να βγάλεις και γλώσσα. Αφέρα στα σφραχτά που σου παραγγείλαμε, βλάχο. Αν σου δώκου καμιά με την κλίτσου, θα δεις ποιος είναι ο βλάχος. Ήσυχα, Μπαρμπαγιώργο, μην έχουμε μπλεξίματα. Ωρα, μιλάει ο σκύλος έτσι για μένα. Ωρα, Μπαρμπαγιώργο, ποιος νομίζεις πως είσαι? Εσύ ποιος νομίζεις πως είσαι, Διονύση?
Εγώ, τσογούλα μου, είμαι ο Διονύσιος από το φιόλο του Λεβάντε. Μεγάλο παλικάρι και βασιλέας του Λεβάντε. Και τι θέλεις την Ιθάκη, να πας στην πατρίδα σου? Ως και ωραία σκύλε κι εσύ, δεν πηγαίνω αν δεν παντρευτώ πρώτα την ωραία Πινελόπη. Η Πινελόπη είναι παντρεμένη με τον Οδυσσέα και όταν γυρίσει θα σας τακτοποιήσει για τα καλά όλους εδώ. Μέχρι να γυρίσει, τζογιά μου, ας πάμε να φάμε από τα σφαχτά που έφερε ο Βλάχος. Πηγαίνω τώρα και θα τα ξαναπούμε. Όλοι με λένε ομορφωνιό, με λένε χρυσό καμάρι. Κι όταν ανέβηκα ψηλά εις το βουνό, με χτύπησε ένα χαμομήλι και πόνο. Διούλη μου, τι πράγμα είναι τούτο? Είπες τίποτα, βρε χοντρό κέφαλε? Τώρα μάλιστα. Είπε ο γάιδαρος στο μερινό κεφάλα. Καλά εσύ, γιατί είδες στο παλάτι? Για μαϊντανός? Όχι βρε μπουμπούνα, με έστειλε η μαμά μου να παντρευτώ την Πινελόπη και να την κάνω γυναίκα μου. Καλά, καλά, πήγαινε τώρα να πεις το γάλα σου και τα λέμε αργότερα. Χοντροκέφαλε, όχι θα τον άφηνα. Μωρέ, θα στους συγκλήσω εγώ όλους αυτούς εδώ μέσα που μας τρώνε τα ρενιά και μετά δεν θα έχουμε εμείς τίποτα να φάμε. Να και ο επόμενος. Για το δικό σου βάσανο, εχτες αργά το βράδυ, εχτες αργά το βράδυ, το πάνω κόσμο άφησα και μπήκαμε στον Άδη, και μπήκαμε στον Άδη. Για χαραντάμ σ' όλους σας, μανταμίτσα, τι θα γίνει, θα αποφασίσεις ποιον θα στεφανωθείς για να τελειώνουμε? Δεν θα παντρευτώ κανένα. Είμαι παντρεμένη με τον Οδυσσέα και τον περιμένω να γυρίσει. Αδρεφάκι Τηλέμαχε, δεν λες κι εσύ καμιά κουβέντα στη μάνα σου να ετοιμάσουμε τα στέφανα και να γίνει ο χάμος με χαρές και πανηγύρια? Μετά εγώ σου διώχνω όλους τους φίλους που ήρθανε από τα άλλα μέρη και μένω μόνον εγώ, ο Σταύρος, το Αρχοντόπουλο της Λευκάδας. Η μητέρα μου Σταύρακα δεν έχει σκοπό να παντρευτεί και εγώ έχω σκοπό να σας διώξω όλους μια μέρα. Ήρθατε εδώ να πάτε όλη την περιουσία του πατέρα μου. Καλώς, εγώ στρίβω για λίγο να πάω να φάω καμιά μπουκιά και τα ξαναλέμε σε λίγο. Άντε στο καλό. Μίλησες, αδρεφάκι? Ναι, μίλησα. Τρέχει τίποτα? Όχι, αλλά δεν σ' άκουγα τόση ώρα και νόμιζα ότι είσαι κουμουγκός. Για χαραντάμ. Πω, πω, ο μανούλα μου, τι γίνεται εδώ μέσα? Μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Αυτοί είναι οι μνηστήρες? Αυτή είναι η ενυψίδη μου, οι χαραμουφάιδες όλοι τους. Και τι σκέφτεστε να κάνετε τώρα? Δεν ξέρω ακόμη. Θα πάω μέχρι την ακρογελιά, εκεί που περιμένω τόσα χρόνια να έρθει ο πατέρας μου. Αχ, που να σε τώρα, πατέρα μου. Σε ποιες θάλασσες παλεύεις με τα κύματα? Να σου να πω μια μεριά και να βλέπες τους μνηστήρες. Θα τους έδιωχνες όλους και θα έπαινες πάλι την περιουσία σου στα χέρια σου. Γεια σου και χαρά σου, παλικάρι. Τι κάνεις εδώ μονάχος στην ακρογιαλιά? Ποιο περιμένεις? Γεια σου και σένα, ξένε μου. Καλώς όρισες στον τόπο μας. Για πες μου, εσύ ποιος είσαι? Από πού έρχεσαι? Πώς ήρθες στην Ιθάκη? Μήπως γνωρίζεις τον πατέρα μου, τον Οδυσσέα? Μήπως το συνάντησες πουθενά στο δρόμο σου? Ταπεινά τα θεία μου λόγια και τα αλήθεια.
τηλέμαχε να ακούσεις ταπεινά σου μίλησα εγώ η Αθηνά. Ήταν η θεά Αθηνά που με συμβούλευσε. Πρέπει να τρέξω στο παλάτι και να κάνω ό,τι μου είπε. Δια πατέρα το Θεό και των ανθρώπων, θα ήθελα να σε αποσχολήσω πάλι με το θέμα του Οδυσσέα. Τι τρέχει, παιδί μου Αθηνά. Σου υποσχέθηκα να βοηθήσω τον Οδυσσέα και θα το κάνω. Τι τρέχει λοιπόν? Μήπως τον χτύπησε πάλι καμιά συμφορά που δεν την ξέρω? Όχι, πατέρα μου. Εκείνο που μου συμβαίνει είναι ότι ο Ποσειδώνας, που είναι θεός της θάλασσας, κρατάει ακόμα μεγάλη έχθρα για τον Οδυσσέα και δεν θα τον αφήσει ήσυχο όταν μπει στη θάλασσα. Είναι αλήθεια όλα αυτά που λέει η Αθηνά για σένα, Ποσειδώνα? Αλήθεια είναι, πατέρα μου. Και δεν θα ικανοποιηθώ εάν δεν τον δω τον Οδυσσέα να πνιγμένο μες στη θάλασσα. Και γιατί το κρατάς αυτό το μίσος? Το ξέρετε όλοι σας. Μου τύφλωσε τον αγαπημένο μου γιο τον Πολύφημο. Δεν νομίζεις όμως πως βασανίστηκε αρκετά για αυτό που έκανε? Τόσα χρόνια περιπλανιέται στις θάλασσες και υποφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να πληρώσει ακριβά αυτό που έκανε. Άκουσε, Ποσειδώνα. Ο Οδυσσέας σέβεται τους θεούς και τους έχει προσφέρει τις καλύτερες θυσίες. Δεν μπορώ να τον αφήσω να χαθεί. Αποφάσισα να τον βοηθήσω. Πρέπει να υπακούσεις κι εσύ στην αποφασή μου. Ποτέ δεν θα υπακούσω. Τότε σε διατάζω. Είμαι ή δεν είμαι ο πατέρας των Θεών? Πρέπει να υπακούσεις τη διαταγή μου. Καλύτερα να φύγω, γιατί αν μείνω μου φαίνεται πως θα τσακωθούμε μεταξύ μας. Ο Ποσειδώνας έφυγε θυμωμένος, πατέρα μου. Ελπίζω όμως να μην παραβεί τη διαταγή σου. Κι εγώ το ελπίζω, κόρη μου, γιατί τον είδα πολύ θυμωμένο. Άκου όμως τι θα κάνω. Θα στείλουμε τον Ερμή στο νησί της Καλυψός και θα τη διατάξουμε να αφήσει ελεύθερο τον Οδυσσέα να γυρίσει σπίτι του. Τι λες γι' αυτό? Πατέρα μου, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω για την καλοσύνη σου αυτή. Δεν είναι ανάγκη, παιδί μου. Ξέρεις πόσο εκτιμώ τον Οδυσσέα. Λοιπόν, Ερμή, μη χάνεις ούτε λεπτό. Πέταξε μέχρι το νησί της Καλυψός και πες της την απόφασή μας. Ας γίνει το θέλημά σου, πατέρα μου. Είναι τώρα 2 χρόνια που έχει έρθει ο Οδυσσέας στο νησί μου και δεν έχω κατορθώσει να τον πείσω να μείνει μαζί μου και να γίνει ο άνδρας μου. Συνεχώς ο νους του είναι στην Ιθάκη και στη γυναίκα του την Πινελόπη. Όμως πού θα μου πάει? Θα τον πείσω με το καιρό και θα ξεχάσει και την πατρίδα του και την οικογένειά του. Γεια σου, Καλυψό. Γεια σου, Ερμή. Τι κάνεις? Φαίνεσαι κουρασμένος. Έκανες μεγάλο ταξίδι? Πέρασα θάλασσες και βουνά μέχρι να φτάσω εδώ στο νησί. Καλώς όρισες. Κάθισε να ξεκουραστείς και εγώ θα σε περιποιηθώ. Αν ήξερες το λόγο που ήρθα, δεν θα με καλοδεχόσουν έτσι. Τι έγινε, συμβαίνει τίποτα? Πού είναι ο Οδυσσέας? Κάτω στην ακρογιαλιά. Από τότε που ήρθε στο νησί μου, πηγαίνει κάθε πρωί και κάθεται με τις ώρες κοιτώντας τη θάλασσα. Άκουσε, Καλυψό. Η θεή αποφάσισε να γυρίσει ο Οδυσσέας στο σπίτι του. Είναι απόφαση του ίδιου του Δία. Τι? Άκουσα καλά? Ναι, άκουσες πολύ καλά. Ο Οδυσσέας πρέπει να επιστρέψει στην πατρίδα του, στη γυναίκα του και στο παιδί του. Ποτέ δεν θα το αναφήσω να φύγει από εδώ. Μα είναι απόφαση των Θεών.
Ανάθεμά σας, θεοί ζηλιάριδες. Μια φορά είπα κι εγώ να ζήσω με έναν άνθρωπο και τώρα θέλετε να μου τον πάρετε. Γιατί? Αν έμενε στο νησί μου θα τον έκανα θάνατο και δεν θα πέρναγε κανένα από τα βάσανα που περνάνε οι άνθρωποι. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Είμαι αγγελιοφόρος των θεών και με έστειλαν να σου πω αυτά που σου είπα. Θα υπακούσεις τη θέλησή τους, ναι ή όχι? Τι να κάνω, θα υπακούσω. Έτοιμη σχεδία σου, Οδυσσέα. Έτοιμη νύφη Καλυψό. Ας ευχηθούμε ότι θα ταξιδέψει καλά στο πέλαγος. Πότε σχεδιάζεις να φύγεις? Με την άδειά σου θα ήθελα να φύγω αμέσως τώρα. Δεν σε κρατάει τίποτα εδώ. Έτσι δεν είναι? Καλά λοιπόν. Μου φαίνεται ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Σ' αυτή την άσπρη ακρογιαλιά και με στο καλοκαίρι σου άνοιξα μια αγκαλιά και μου δώσες το χέρι. Σφύριξαν τα δυο χαρούμενο σκοπό κι από τα άσπρο μου μαντήλι γλίστρισε το σ' αγαπώ κι από τα άσπρο μου μαντήλι γλίστρισε το σ' αγαπώ. Ψέματα μου φαίνεται πως ξαναμπαίνω στη θάλασσα. Τα δύο χρόνια στο νησί της Καλυψός δεν πίστευα ποτέ πως θα ταξίδευα πάλι. Συνευλογημένο το όνομα των Θεών που αποφάσισα να γυρίσω στην πατρίδα μου. Μα τι γίνεται? Η θάλασσα που πριν ήταν ήρεμη άρχισε να φουρτουνιάζει χωρίς να φυσάει καθόλου αέρας. Σαν κάποιος Θεός να την ταραχνά. Τι να συμβαίνει άραγε? Σαν να μπήκες Οδυσσέα στο καράβι σου, μα θα βρεις το δρόμο τέρακα της Αβυσσού. Ποτέ δεν έχεις δει, δεν ακούω πια το θεία που με διέταξε.
άνθρωπος είναι σχεδία, άνθρωπος που άγγιξε το δικό μου το παιδί. Στη θάλασσα, μα εγώ που πλοία ωραία φούλιαξα και χάλασα. Τώρα θα σε καδικηθώ και θα κόψω την ορμή σου τέτοια κύματα που θα φτάσει το κορμί σου με τα τόσα κρίματα στου πελάου το βυθό. Βοήθεια! Βοήθεια! Αθάνατη θεή! Μα τι είναι, δε! Σαν να τραβάει μια ώρα τη δύναμη από το νερό, πετάω στον αέρα! Πετάσαμε σε μια κορογιαλιά. Όποια κι αν είσαι εσύ άγνωστη δύναμη που με έφερες εδώ, σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που με έσωσες. Νιώθω όμως τόσο εξαντλημένος τώρα που δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Θα πέσω εδώ να κοιμηθώ και όταν ξεκουραστώ θα δω τι τόπος να είναι πάλι τούτος που με έστειλαν οι θεοί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σε έπιασε βρεναυσικά και δεν απλύνεις όλα τα ρούχα του σπιτιού. Εσύ ποτέ δεν είχες πιάσει πανάκι στα χέρια σου. Το αντιέπαθες και με ξύπνησες πρωί-πρωί να πάμε στο ποτάμι να πλύνουμε. Μπορείς να με πεις? Θα σου πω, καλή μου φίλη. Η θεά Αθηνά εμφανίστηκε στον ύπνο μου και με διέταξε να το κάνω. Κατάλαβες τώρα? Καλά καημένη και δίνεις τόση σημασία στα όνειρα εσύ. Δεν πρέπει να τα κοροϊδεύουμε τα όνειρα, γιατί πολλές φορές θέλουν να μας πουν κάτι πολύ σημαντικό. Τι να σου πω, όπως νομίζει ο καθένας. Να, φτάσαμε στο ποτάμι. Πάμε να πίνουμε γρήγορα, γιατί μετά θέλω να παίξουμε τόπι. Αχ, τι ωραία που είναι και εδώ. Δεν έχω καμία όρεξη πια για να πλύνω ή να πλώσω ρούχα. Θα τα αφήσω για λίγο εδώ πέρα και θα παίξω με τα τόπι. Στην άκρη θαλασσιά, με πόξια θαλασσιά, με πράσινο σαπούνι πλένω, σε λιγαριά σκλαδιά τα δένω. Να'ρθει ο ήλιος να ξαπλώσει κι απ' το νερό να τα στεγνώσει. Τόπι, 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 πετάω στον ουρανό. Με ξεχάσαν οι ανθρώποι, τι θα είπω προς κοινό. Θα δέσει απ' τα μετάξια τα λινά μου πάνω στα βότσαλα της άμμου. Τόπι, 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 πετάω στον ουρανό. Με ξεχάσαν οι ανθρώποι κι θα λείπω προς κοινό. Thank you.
πόσο ωραία είναι να παίζεις τόπι. Νομίζω ότι πετάς στον ουρανό. Μα τι σε έπιασε και άρχισες το τραγούδι, τρελάθηκες? Αχ, νιώθω τόσο μόνη εδώ στην ερημιά. Σε παρακαλώ, καλή μου φίλη, ας αφήσουμε για λίγο το πλήσιμο και ας παίξουμε λίγο τόπι. Α, τόσο κράτησε η όρεξή σου για το πλήσιμο. Να δω τι θα πει στους δικούς σου. Τέλος πάντων, εμένα δεν μου πέφτει ο λόγος. Ας παίξουμε λοιπόν το τόπι. Έλα, πέταξε το γρήγορα. Α, σιγά, όχι τόσο απότομα. Τι αστείο που είναι. Είδες που είχα δίκιο. Και με τα ρούχα τι θα γίνει? Αυτό σκάς, θα τα πλύνουν οι δούλες. Πρόσεχε, σου πετάω το τόπι. Πιάστο, πρόσεχε. Αχ, σου εξέφυγε. Πήγε και χώθηκε σε εκείνους τους θάμνους. Τρέξε να το πιάσεις. Ωχ, καημένη ναυσικά, δεν μπόρεσε να το πετάξεις πιο σιγά. Βοήθεια! Τι τρέχει? Εδώ είναι κρυμμένος ένας άντρας. Έλα, καημένη, άσε τα αστεία. Αν δεν το πιστεύεις, έλα μόνη σου να δεις. Περίμενε, έρχομαι. Δικό σας είναι το τόπι? Μάλιστα, δικό μας είναι. Τότε πάρτε το και πηγαίνετε να παίξετε κάπου αλλού. Εδώ κοιμάμαι. Τι κάθεσαι και τον κοιτάς, καημένη ναυσικά? Πάμε να φύγουμε αμέσως. Μπορεί να είναι κανένας ληστής. Όχι, κοπέλα μου, δεν είμαι ληστής. Είμαι ένας ναυαγός που το κύμα και η βοήθεια των Θεών τον έριξαν σε αυτό το μέρος. Συγχωρέστε τη φίλη μου, κύριε. Φαίνεστε από το πρόσωπο πως δεν είστε ληστής. Αλλά αυτό το μέρος είναι επικίνδυνο για δύο κοπέλες. Το καταλαβαίνω, όμορφη ναυσικά. Μιας λοιπόν και με πιστεύεστε και δεν με φοβάστε, πέστε μου εσείς, ποιο μέρος είναι αυτό που με έστειλαν οι θεοί? Πώς λέγεται? Το μέρος αυτό, ξένε μου, είναι ένα νησί. Το νησί των Φεάκων. Βασιλιάς των Φεάκων είναι ο Αλκίνος και κόρη του είμαι εγώ. Χαίρομαι για τη γνωριμία, βασιλοπούλα μου. Εγώ είμαι ένας ναυαγός που η οργή των Θεών δεν τον αφήνει να γυρίσει σπίτι του. Περιπλανιέμαι 10 χρόνια στις θάλασσες και ακόμη δεν έχω φτάσει. Πέφτω λοιπόν στα γονατά σου και σε παρακαλώ στο όνομα της Αθηνάς που με προστατεύει, βοήθησέ με να φτάσω στην πατρίδα μου. Ξένε μου, δεν χρειάζεται να με παρακαλέσεις. Τώρα που έμαθα πως σε προστατεύει η Θεά Αθηνά, κατάλαβα γιατί εμφανίστηκες στον ύπνο μου και με συμβούλεψε να έρθω εδώ. Για να βοηθήσω εσένα. Σε ευχαριστώ, όμορφη ναυσικά. Άκουσέ με προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Επειδή εγώ είμαι βασιλοπούλα και δεν μπορώ να σε πάρω μαζί μου στο παλάτι, θα περιμένεις εδώ στην ακρογελιά μέχρι να φτάσει το απόγευμα. Εμείς τώρα θα φύγουμε και θα πάμε στο παλάτι. Μετά θα ξεκινήσεις και θα φτάσεις από αυτό το δρόμο μέσα στο παλάτι. Εκεί θα πέσεις στα πόδια της μητέρας μου, της Άρητης, και θα τη ζητήσεις φιλοξενία. Άμα σε εμπιστευτεί η μητέρα μου και σε συμπονέσει, δεν έχεις κανένα φόβο. Αν πάλι για κάποιο λόγο δεν σε βοηθήσει, θα εμφανιστώ εγώ και θα παρακαλέσω τους γονείς μου που μου έχουν μεγάλη αδυναμία να σε βοηθήσουν. Σου αφήνω εδώ ένα χιτώνα για να πληθείς και να αλλάξεις. Θα τα πούμε στο παλάτι. Γεια σου. Γεια σου, όμορφη ναυσικά, και σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξες σε μένα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Εμφανίστηκε στον ύπνο της κόρης μας η Θεά Αθηνά. Τι να σημαίνει αυτό άραγε? Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μη σημαίνει και τίποτα. Ακόμα δεν ξέρω να σου πω. Μα τι γίνεται? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έρχεται κατά το μέρος μας? Αρήτη βασίλισσα των Φεάκων και εσύ βασιλιά μου Αλκίνοε, πέφτω στα γόνατα και εύχομαι οι θεοί να σας χαρίζουν κάθε ευτυχία. Να έχετε πάντα όλα τα καλά και οι θεοί να προστατεύουν το σπίτι σας και το λαό σας. Εγώ είμαι ένας ξένος που η μοίρα των θεών τον τυραννά
και δεν τον αφήνει να γυρίσει σπίτι του. Σας ικετεύω λοιπόν να μου δώσετε ένα καράβι να με πάει στον τόπο μου και οι θεοί θα σας ανταμείψουν για την καλοσύνη σας αυτή. Ξένε μου, σήκω επάνω και μη στέκεις έτσι γονατιστός. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές σου και μακάρι οι θεοί να δώσουν τέλος και στα δικά σου βάσανα. Όσο για τη χάρη που ζητάς, εγώ που σου συμπόνεσα, θα παρακαλέσω τον άντρα μου να σου δώσει ένα καράβι να πας στην πατρίδα σου. Τι λες και εσύ, Ελκίνο, ε? Οι φέακες, ξένε μου, είναι φημισμένοι σε όλο τον κόσμο γιατί έχουν τα πιο γρήγορα καράβια. Θα ήταν λοιπόν ντροπή μας να μη σε στείλουμε με το καράβι μας στην πατρίδα σου. Μη σε νοιάζει λοιπόν, θα πας με το πιο γρήγορο καράβι μας. Αλλά τώρα μια και ήρθες στο παλάτι μου και ζήτησες τη φιλοξένειά μου, θα μείνεις πρώτα να σε περιποιηθώ. Και επειδή βλέπω στο πρόσωπό σου πως είσαι κουρασμένος, θα διατάξω αμέσως να σου στρώσουν να κοιμηθείς. Κι αύριο το πρωί που θα έχεις πια ξεκουραστεί, θα φάμε μαζί και θα χορέψουμε. Τι λες κι εσύ? Βασιλιά μου, στα τόσα μέρη που επισκέφτηκα, γνώρισα πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν και με φιλοξενήσανε. Κανείς όμως δεν είχε τη ζεστασιά και τις καλές κουβέντες τις δικές σου. Σε ευχαριστώ λοιπόν από τα βάθη της καρδιάς μου. Αλλά η κούραση δεν με αφήνει να συνεχίσω, κλείνω τα μάτια μου. Δεν χρειάζεται να συνεχίσεις, ξένε μου. Πήγαινε τώρα να ξεκουραστείς και αύριο το πρωί τα λέμε με την ησυχία μας. Αρίτη, οδήγησε τον ξένο μας μέχρι το δωματιό του. Με τα χαράς, βασιλιά μου. Έλα, ξένε μου, ακολούθησέ με. Από εδώ. Ήθε οι θεοί να σας έχουν όλους καλά. Μα τι γίνατε τέλος πάντων τόση ώρα? Πού είχατε εξαφανιστεί? Είχα αρχίσει να ανησυχώ. Βασιλιά μου, όταν μιλάει κανείς με μια τόση όμορφη κοπέλα σαν την κόρη σου, δεν καταλαβαίνει πως περνάει η ώρα. Δεν είναι στα αλήθεια πολύ όμορφη? Είναι, φυσικά είναι η μεγαλύτερη αδυναμία μου. Ό,τι κι αν μου ζητήσει δεν μπορώ να το αρνηθώ. Καθίστε τώρα όμως να ακούσετε τον τραγουδιστή μας, τον Δημόδοκο, που θα μας πει ένα καινούριο τραγούδι. Ένα τραγούδι που είναι βγαλμένο από την ιστορία του Τροϊκού πολέμου. Μας λέει με ποιον τρόπο ένας πανέξυπνος βασιλιάς έριξε την Τρία. Έλα, Δημόδικε, άρχισε το τραγούδι σου. Σ' ένα κάστρο μακρινό φάνηκε ένα πρωινό ένα άλογο τρενό. Το θαυμάζαν όλες κι όλοι κι ένα γλέντινε στην πόλη στήσαν γιορτινό. Μα στην ξύλινη κοιλιά του είχε λόγχες του θανάτου κι έναν άντρα με σκοπό, το όνομά του θα σας πω, Οδυσσέας. Μες στη νύχτα τη ζεστή βγήκαν άντρες δυνατοί για να πλήξουν τη γιορτή. Κι όταν σβήσαν όλα τα άστρα ακουγόταν πια στα κάστρα μια φωνή πνιχτή. Μια γυναίκα που χανόταν και του φίλου καταριόταν τη μεγάλη πονηριά του να θυμάστε το όνομά του, Οδυσσέας.
Ποιο σταμάτησε το τραγούδι σου, Δημόδοκε? Εδώ κάτι συμβαίνει. Τι έχεις, ξένε μου? Γιατί κλαις? Μήπως δεν σου αρέσει το τραγούδι μας? Μήπως σε πείραξε τίποτα? Πες μου να ξέρω. Βασιλιά μου, συγχώρεσέ με που έγινα η αιτία να χαλάσει η γιορτή σου. Αλλά πια δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα δάκρυά μου ακούγοντας αυτό το τραγούδι. Δεν καταλαβαίνω. Είπαμε κάτι που σε πείραξε? Όχι, βασιλιά μου, μην ανησυχείς. Μου είπες να φανερώσω το όνομά μου όταν θα είμαστε στο παλάτι. Έφτασε λοιπόν η ώρα να σου πω ποιος είμαι. Εγώ είμαι ο Οδυσσέας που λέει αυτό το τραγούδι. Εγώ βρήκα το κόλπο του Δούριου ύπου για να μπούμε μέσα στην Τρία. Αυτό που δεν λέει όμως το τραγούδι είναι ότι από τότε που έπεσε η Τρία, εγώ, ο Οδυσσέας, περιπλανιέμαι στις θάλασσες και η οργή των Θεών δεν με αφήνει να γυρίσω στην πατρίδα μου. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί με πήραν τα δάκρυα? Καταλαβαίνεις τι πληγές μου άνοιξε ο Δημόδοκος με το τραγούδι? Παιδί μου Οδυσσέα, καταλαβαίνω τον πόνο σου και τη στεναχώρια σου. Όμως μην ανησυχείς, τα βάσανά σου θα πάρουν τέλος. Εμείς είμαστε από τους καλύτερους ναυτικούς. Θα σου ετοιμάσουμε ένα καράβι και θα σε στείλουμε στην πατρίδα σου. Οδυσσέα, πλησιάζουμε στην Ιθάκη. Ξύπνα να τη δεις. Φωνάζεις. Δεν βλέπεις ότι είναι κουρασμένος και ότι κοιμάται βαθιά? Και τι λες να κάνουμε τώρα? Ας τον να κοιμηθεί και όταν μπούμε στο λιμάνι, αν κοιμάται ακόμα, τον αφήνουμε απαλά στην ακρογιαλιά και γυρίζουμε πίσω στο νησί μας. Ναι, αλλά κουβαλάμε μαζί και τα δώρα των Φεάκων. Αυτά τι θα τα κάνουμε? Γι' αυτό σκάς. Θα του τα αφήσουμε δίπλα του. Δεν πρόκειται να τα πειράξει κανένας. Σαν να έχεις δίκιο. Ας τρίψουμε το τιμόνι λοιπόν προς το λιμάνι και ας μην το ξυπνήσουμε. Σιγά, σιγά, να μην το ξυπνήσουμε. Άφησε τον εδώ, εδώ, κάτω από τα δέντρα. Καλά είναι εδώ πέρα? Πάρα πολύ καλά. Μη στεναχωριέσαι. Πήγαινε τώρα γρήγορα στο καράβι να φέρεις το σεντούκι με τα δώρα των Φεάκων. Καλά, πηγαίνω. Κοιμάσαι, Οδυσσέα μου. Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι την πατρίδα σου. Πού να ξέρεις πως έχεις πλέον φτάσει? Πως τα βάσανά σου πήραν τέλος? Όταν ξυπνήσεις θα σου φαίνονται όλα σαν ένα άσχημο όνειρο. Ξεκουράσου όμως εδώ κάτω από τα δέντρα της πατρίδας. Να και το σεντούκι με τα δώρα. Πού να το βάλω? Εδώ δίπλα του. Δεν πρόκειται να το πειράξει κανένας. Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα εμείς. Η αποστολή μας τελείωσε. Μακάρι να τελειώσουν και τα βάσανα αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Πλησιάζουμε στο νησί μας. Να, βλέπω κιόλας τα πρώτα σπίτια. Ποιος είναι αυτός που κάθεται εκεί στην ακρογιαλιά? Δεν μοιάζει με το βασιλιά μας τον Αλκίνο? Βέβαια, αυτός είναι. Φαίνεται περιμένει να του πούμε τα νέα. Τότε ας μην καθυστερούμε. Άνοιξε όλα τα πανιά να μπούμε το γρηγορότερο στο λιμάνι. Ας είναι δοξασμένο το όνομα των Θεών. Ξαναγύρισε το καράβι που πήγε τον Οδυσσέα στην πατρίδα του. Ο μάντης μου είπε πως κάποιο κακό θα πάθει από τον Ποσειδώνα που είναι θυμωμένο. Όμως, από ό,τι βλέπω, όλα πήγαν καλά. Μα, τι γίνεται? Τι βλέπω?
Γιατί το καράβι δεν προχωρεί. Μα τι γίνεται. Ανοίξαμε όλα τα πανιά. Γιατί δεν προχωρεί το καράβι. Ω Θεοί, πέτρωσε το καράβι μες στη θάλασσα. Αυτό είναι θεϊκό σημάδι. Κάποιος θεός είναι θυμωμένος μαζί μας. Θα είναι ο Ποσειδώνας. Είχε δίκιο ο Μάντης που μου είπε πως θα πάθουμε κακό. Πρέπει να τρέξω γρήγορα να κάνω θυσίες στον Ποσειδώνα για να τον ηρεμήσω προτού φέρει κι άλλα κακά στο νησί μας. Τι κάνεις εδώ, παιδί μου, γιατί κάθεσαι όξω από την πόρτα. Αφεντάδες μου, σας χαιρετώ. Είμαι ένας φτωχός ζητιάνος που ήρθε από μακριά και σας ζητάω λίγη φιλοξενία. Με τα χαράς, παιδί μου, να σε φιλοξενήσω. Έχω μέσα γάλα και κατσικέ σου κρέας να σου δώκω. Στάς μια στιγμή να ξυπνήσω αυτόν τον ανεπρόκοπο του Γκριγιόλη. Θα κοιμάται ακόμα. Όχι. Μόλις έπεσε να κοιμηθεί μπάρμπα, μου έδωσε γάλα και ψωμί και έφαγα. Σε παρακαλώ μην το ξυπνάς, θα είναι κουρασμένος. Άι το λιγό πιασμα, ποτέ του δεν δουλεύει. Τέλος πάντων ας τον αφήσουν να κοιμηθεί λίγο ακόμα. Εγώ θα πάω σε κάτω να αρμέξω τις πρατίνες. Κάθεσε λίγο με το παλικάρι. Είναι ο Τηλέμαχος, γιος του Οδυσσέα, αν έχει σε κουστά. Θα έρθουν κι εγώ αργότερα. Ώστε, εσύ είσαι ο Τηλέμαχος, ο γιος του Οδυσσέα. Έχω ακούσει να μιλάνε για τον πατέρα σου στα διάφορα παλάτια που ζητιανεύω. Αχ, ξένε μου, μη μου πληγώνεις την καρδιά. Ο πατέρας μου είναι πραγματικά σπουδαίος άνθρωπος και μεγάλος πολεμιστής. Αλλά εγώ δεν ντούμιασα. Γιατί το λες αυτό, παλικάρι? Μπορεί ένας βασιλιάς σαν το πατέρα σου να κάνει ένα γιο που να μην είναι σ' όλα βασιλόπουλο? Κι όμως έτσι είναι, ξένε μου. Γιατί αν ήμουν παλικάρι και λεβέντης όπως λες, θα είχα διώξει τους μνηστήρες που είναι στο σπίτι μου και τρώνε την περιουσία μου. Όμως εγώ κάθομαι σαν παιδάκι και κλαίω τη μοίρα μου χωρίς να έχω το κουράγιο να τους πολεμήσω. Thank you.
ξένε. Τι θαύμα είναι αυτό που έγινε μπροστά στα μάτια μου. Παιδί μου, δεν είμαι Θεός. Είμαι ο πατέρας σου. Αυτός για τον οποίο υποφέρεις τόσα βάσανα και τόσα χρόνια περιμένεις. Έλα να σ' αγκαλιάσω, γιέ μου, μονάκριβό μου αγόρι. Πατέρα μου, παιδί μου. Έφτασε λοιπόν, πατέρα μου, η στιγμή να εκδικηθούμε αυτούς που τρώγανε και πίναν από τα καλά μας. Ναι, παιδί μου, έφτασε η ώρα. Πρέπει να είμαστε όμως προσεκτικοί. Πες μου, τι να κάνω και θα το κάνω. Κανείς δεν πρέπει να μάθει εκτός από σένα και τον αγαπημένο μου σύντροφο τον Καραγιώζη πως είμαι στην Ιθάκη. Γι' αυτό το λόγο θα προσευχηθώ τώρα στη Θεά Αθηνά να μου δώσει την παλιά μορφή μου. Έτσι αν εμφανιστεί ξαφνικά ο Μπαρμπαγιώργος να μην μάθει το μυστικό μας. Μεγάλη Θεά που προστατεύεις κάθε μου βήμα, κάνε με όπως ήμουν πρώτα. Τώρα μπορούμε να συζητήσουμε με ασφάλεια. Λοιπόν, άκου τι θα κάνεις, γιέ μου. Θα γυρίσεις πίσω στο παλάτι και θα κάνεις σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Ούτε στη μάνα σου την ίδια δεν θα φανερώσεις ότι έχω έρθει. Στο μεταξύ, θα βρεις ένα μυστικό μέρος και θα μαζέψεις όσα κόντια και ασπίδες μπορείς, γιατί έχουμε να κάνουμε μεγάλη μάχη. Εγώ θα έρθω αργότερα στο παλάτι σαν ζητιάνος. Αλλά ό,τι και να μου κάνουν, όσο και να με ταπεινώσουν, κάνε πέτρα την καρδιά σου και μη μιλήσεις. Τα άλλα θα τα πούμε στο παλάτι. Κατάλαβες? Κατάλαβα, πατέρα μου. Ωραία. Τότε ας αλλάξουμε τώρα κουβέντα, γιατί βλέπω να έρχεται κατά εδώ ο Μπαρμπαγιώργος και δεν θέλω να μας καταλάβει. Τελείωσε με τις πρετίνες. Μια στιγμή όλα ξένε να ξυπνήσω εκείνο του ζευλακωμένου του Καραγιώζη και θα δω γάλα φρέσκου να πιείς και να ευχαριστηθείς. Να σε καλά, Μπάρμπα, που βοηθάς ένα φτωχό ζητιάνο. Γελιστού, ρε παιδί μου, εδώ τρώνε άλλοι χαραμουφάιδες και εσύ που είσαι φτωχός. Εγώ θα φύγω για το παλάτι, Μπαρμπαγιώργο. Έχω να κάνω μια δουλειά που την είχα ξεχάσει. Κάθισε μαζί με τον ξένο και το απόγευμα να τον φέρεις στο παλάτι να ζητιανέψει εκεί. Να φέρεις και τον Καραγιώζη. Γιατί δεν κάνεις, επειδή να κατέβουμε σε κάτω όλοι μαζί. Όχι, όχι. Είναι κάτι πολύ βιαστικό. Σας αφήνω τώρα και θα τα πούμε στο παλάτι. Πέντε χρονών κι η μητέρα στα σκοτάδια, μ' ένα κλάμα σιγανό με να νουρίζε τα βράδια. Έγινα 10 χρονών και τα μάτια μου τρυπούσαν το θολό τον ουρανό και ένα πρόσωπο ζητούσα. Στήρες μεθυσμένους και σε τείχο σκοτεινό με τους αρχαλιούς σπασμένους. Είμαι 20 χρονών, μα την Άγια του τη μέρα γνώρισα το μακρινό που με γέννησε πατέρα. Είμαι 20 χρονών, την Άγια του τη μέρα γνώρισα το μακρινό που με γέννησε πατέρα. Ας είναι ευλογημένο το όνομά σας, αθάνατη θεή,
που μου φέρατε πίσω τον πατέρα μου. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκινάνε από τη στάνη του Μπαρβαγιώρου ο Οδυσσέας και ο Καραγιώζης. Θα καθίσω εδώ να τους περιμένω. Έλα πατέρα, σε περίμενα με αγωνία. Μη φωνάζεις παιδί μου, και οι τύχοι έχουν αυτιά. Μπορεί να μας ακούσει κανείς και να προδοθεί το σχέδιό μας. Δίκιο έχεις. Πες μου τι θες να κάνω τώρα. Εσύ θα καθίσεις σε μια μεριά και θα παρακολουθείς. Όπως σου είπα, δεν θα κάνεις τίποτε ό,τι και να δεις. Πες μου όμως κάτι. Πού είναι τώρα οι μνηστήρες? Θα γυρίζουν μέσα στην πόλη. Όπου να είναι όμως, πρέπει να έρθουν για να φάνε. Πολύ ωραία. Άκουσε λοιπόν το σχέδιό μου. Εγώ θα καθίσω εδώ και θα τους περιμένω. Και όπως θα έρχεται ένας-ένας, θα τους ζητάω ελεημοσύνη. Εσύ με τον Καραγιώζη πηγαίνετε να καθίσετε στη διπλανή αίθουσα και να μην εμφανιστείτε αν δεν σας φωνάξω. Έλα Καραγιώζη, πάμε δίπλα γιατί βλέπω να έρχεται ο Νιόνιος. Και όπως είπαμε, να έρθετε μόνον όταν σας φωνάξω. Μια ελεημοσύνη δώστε στο φτωχό και γέρο ζητιάνο, αρχοντά μου. Δεν έχω δύναμη να μιλήσω από την πείνα. Ω, σκύλε, τι θέλεις εδώ μέσα? Μου χάλασες το κέφι μου και δεν θα μπορώ να βάω το μεσημέρι. Χασού από εδώ να μη σε γλέπω. Ελεήστε με, αρχοντά μου. Είμαι γέρος και ανήμπορος. Εσείς έχετε όλα τα καλά των θεών εδώ μέσα. Και επειδή έχουμε ώρα, πρέπει να σου δώκουμε και σένα. Συνέτερο θα σε βάλουμε στη μερασιά. Έτσι μου έρχεται να σου δώκω μία στιλετία στο άδο της καρδίας σου και να σε ξαπλώσω χάμου. Ελεήστε με τον καημένο. Ένα λοιπόν για να μάθεις. Ραμολιμέντο. Με σύγχυσες μεσημεριάτικα. Τι γυρεύει ο κύριος? Κύριος, τρόπος του λέγει δηλαδή. Μια ελεημοσύνη, αρχοντά μου. Και τι είμαστε εμείς, φίλε μου? Φιλανθρωπικό ίδρυμα. Πεινάω, αρχοντά μου. Πρέπει να πήγαινε από εδώ και έχω τα νεύρα μου. Μια ελεημοσύνη, κύριε. Πρώτο, δεν είμαι κύριος. Ουιτ, είμαι νέος. Ουιτ. Και δεύτερο, ελεημοσύνες δεν δίνω. Ουιτ. Δεν μ' αφήνει η μαμά μου. Ουιτ. Μα πεινάω, κύριε. Εσείς άμα πεινάγατε, τι θα κάνατε? Αυτό που κάνω τώρα. Ουιτ. Κλέβω από τους άλλους. Ουιτ. Άντε γεια σου, ουιτ. Ώστε αυτοί οι παλιάνθρωποι τρώνε την περιουσία μου και δεν τους φτάνει που τρώνε από τα ξένα πράγματα, δεν βοηθάνε και ένα ζητιάνο που του ζητάει βοήθεια. Αλλά θα το πληρώσουν όλοι τους ακριβά αυτό που έκαναν στο σπίτι μου. Καραγιώζη, τηλέμαχε, βγείτε έξω. Τι έγινε, αφεντικό? Σε βόηθησε κανένας? Όχι μόνο δεν με βόηθησαν, αλλά με χτύπησαν και από πάνω. Πες μου τώρα όμως, είπες της μητέρας σου ότι έχω νέα για τον Οδυσσέα? Το είπα, πατέρα μου. Και τι σου απάντησε? Πες μου γιατί θέλω να μάθω. Μου είπε να σε πάω στο δωμάτιό της αμέσως. Λοιπόν, άκουσε τι θα απαντήσεις. Πες της πως θα πάω το βραδάκι στο δωμάτιό της, που θα είναι πιο ήσυχα και που θα κοιμούνται οι μνηστήρες. Κάθισε, ξένε μου. Θέλεις να φας τίποτα? Όχι, κυρά μου, σε ευχαριστώ. Δεν θα φάω τίποτα. Ο γιος σου ο Τηλέμαχος μου έδωσε απ' όλα τα καλά. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι άλλο. Τι ξέρεις για τον Οδυσσέα τον άντρα μου? Το γνώρισες πουθενά? Άκουσες να λένε κάτι γι' αυτόν? Κυρά μου και βασίλισσά μου, τον άντρα σου τον φιλοξένησα στην Κρήτη όταν ήμουν βασιλιάς. Μη με βλέπεις τώρα που γυρνάω με κουρέλια. Κάποτε ήμουν βασιλιάς της Κρήτης.
Μα οι θεοί για να με τιμωρήσουν που δεν τους σεβάστηκα με έκαναν ζητιάνο. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω κάτι και πρόσεξε πώς θα απαντήσεις. Αφού όπως λες γνώρισες τον άντρα μου, πες μου τι ρούχα φόραγε. Καταλαβαίνω πως δεν με πιστεύεις ό,τι σου λέω την αλήθεια. Αλλά για να σε κάνω να πιστέψεις θα σου πω τι φόραγε. Είχε ένα πράσινο χιτώνα και φόραγε σανδάλια. Είχε επίσης και ένα γαλάζιο σκούφο στο κεφάλι του που δεν τον αποχωριζόταν ποτέ. Έτσι δεν είναι? Έτσι όπως τα λες, ξένε μου. Και είχε επίσης και ένα αχώριστο σύντροφο, καμπούρι, που έλεγε συνεχώς αστεία σε όλους. Φτάνει, φτάνει, ξένε μου. Μη συνεχίζεις και μου πληγώνεις την καρδιά. Θυμήθηκα ξανά τον Οδυσσέα, όπως μου τον περιέγραψες, να φεύγει για την Τρία και μου μάτωσε η καρδιά. Γιατί δεν μπορώ άλλο να τον περιμένω, όπως τον περίμενα τόσα χρόνια. Ούτε μπορώ να βρίσκω συνεχώς κόλπα σαν του αργαλιού. Σαν του αργαλιού, τι εννοείς? Όταν ήρθαν εδώ οι μυστήρες και με πίεζαν να παντρευτώ, του ζήτησα λίγο χρόνο για να υφάνω ένα σάβανο για τον πατέρα του Οδυσσέα, για να μην με πουν εδώ στην Ιθάκη πως είμαι κακή νύφη. Αυτοί το δέχτηκαν και εγώ το απόγευμα ήφαινα και το βράδυ ξύλωνα όσο είχα υφάνει. Αχ, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα που καθόμουν στον αργαλιό, ήφαινα και τραγουδούσα. Αυτό το τραγούδι τραγουδούσα, ξένε μου, και ξύλωνα το ύφασμα. Δεν σε πήρε κανένας μνηστήρας είδηση? 4 χρόνια έκανα αυτό το κόλπο και κανείς δεν με είχε καταλάβει. Ώσπου μια μέρα αυτή η περαίτριά μου, η Μελανθό, πήγε στους μνηστήρες και τα μαρτύρησε όλα. Και τι έγινε? Τι θες να γίνει, ξένε μου?
Ήρθαν ένα βράδυ και με έπιασαν εκεί που ξύλωνα τον αργαλιό μου. Έτσι πήγε χαμένο το σχέδιό μου. Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις? Σχεδίαζα να κάνω κάτι με τους μνηστήρες, αλλά τώρα που μου είπες αυτά τα πράγματα θα τα αναβάλω. Τι σχεδίαζες να κάνεις, κυρά μου? Σχεδίαζα να βάλω τους μνηστήρες να συναγωνιστούν μεταξύ τους. Όταν ήταν εδώ ο Οδυσσέας, περνούσε το βέλος του ανάμεσα από την τρύπα 12 τσεκουριών που ήσαν στη σειρά. Αυτό ήθελε να τους βάλω να κάνουν και όποιος το κατάφερνε θα γινόταν άντρας μου. Όχι, Πινελόπη, να μην το αναβάλεις. Και ίσως να έρθω κι εγώ να διαγωνιστώ. Αλλά σας συμβουλεύω και έχω το λόγο μου που το λέω να το κάνεις αυτό το διαγωνισμό που σχεδιάζεις. Μπορεί και να έχεις δίκιο, ξένε μου. Θα το σκεφτώ. Τώρα όμως πήγαινε με την Ευρύκλεια, την υπερέτειά μου, να σε λούσει και να σου δώσει ρούχα να αλλάξεις για τα καλά μαντάτα που μου έφερες. Μανταμίτσα, έβαλες βλέπω μυαλό και αποφάσισες να νοικοκυρευτείς. Μπράβο, χαίρε μου που σκέφτηκες λογικά. Τώρα δεις που ο Σταύρος θα περάσει το βέλος του στα τσεκούρια και θα σε πάρει γυναίκα του. Πρόσεξε, έχασε Σταύρο. Και να νικούσα πάλι το ίδιο θα ήταν. Εδώ θα έμενα. Πάω τώρα μέσα στο παλάτι να πω σε κανέναν άλλο φιλαράκο να έρθει, γιατί εγώ άρχισα να πεινάω. Και αύριο μέρα είναι. Θα ξαναπροσπαθήσω να σημαδέψω σωστά. Τζογούλα μου, ήρθε η στιγμή που περίμενα τόσα χρόνια. Θα σημαδέψω και θα πάρω γυναίκα μου την ωραία Πινελόπη. Το λοιπόν πρόσεχε, γιατί ρίχνω και δεν θέλω να σε χάσω. Τι έγινε? Το βέλος καρφώθηκε στο χώμα. Ας πηγαίνω τώρα να βρω το Σταύρο και να πιούμε κανένα ποτήρι, να πνίξουμε το μόνο μας. Με στη λίμα μου να πάρω μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, τεντώνω, τεντώνω, τεντώνω το τόξο και σημαδεύω. Μανούλα μου, μανούλα μου. Τι έγινε, νίκησα? Αχ, δεν μου λες, κύριος, εσύ πέταξες το βέλος. Εγώ, και τα τσεκούρια έκαναν, αχ. Τώρα τι να σου πω, δεν φτάνει που έχεις ένα κεφάλι σαν αργύτικο πεπόνι, δεν έχει και καθόλου μυαλό μέσα. Πάνω μου καρφώθηκε, ρε καρπουζοκέφαλε, δεν το βλέπεις? Να χαρθείς, Βλάνκα, θα το πούν στη μαμά μου. Κι εγώ στον μπαμπά μου. Άι, πήγαινε από εδώ, βρε, που θέλεις να μου κάνεις και σκοποβολή. Καλά, πάω να πιω το γάλα μου. Πονάς, Καραγιώζη? Να πονέσω, μωρέ Πινελόπη. Εγώ έχω τόσο σκληρό πετσί που δεν το περνάει τίποτα. Το έκανα μόνο και μόνο για να τον διώξω. Τι έγινε? Πώς πήγε ο διαγωνισμός? Όπως τα περίμενα. Κανείς τους δεν μπόρεσε να περάσει το βέλος μέσα από τα τσεκούρια. Τη γλίτωσα κι αυτή τη φορά. Τι κοιτάρε, Νιόνιο, τόση ώρα από την πόρτα, τι βλέπεις? Βλέπω αυτό το μόμπολο τον Τηλέμαχο με τον Καραγιώζο και έναν άλλον ντυμένους και οπλισμένους. Τώρα ο ένας που δεν ξέρω πιάνει το τόξο στα χέρια του. Θα προσπαθήσω με τη βοήθεια των Θεών να περάσω το βέλος μέσα από τα τσεκούρια. Προσέχε να μη σε χτυπήσω, παιδί μου, Τηλέμαχε. Προσέχω, πατέρα μου, μη σε νοιάζει. Τ' άκουσες αυτιούνο που είπε, ωραία. Τ' άκουσες αυτιούνο που είπε ο Καραγιώζος. Είπε τον ξένο αυτόν Οδυσσέα. Τ' άκουσα, ρε Νιόνιο. Λέει να γύρισε Οδυσσέας μετά από 20 χρόνια πάνω που είχαμε συνηθίσει να τρώμε και να πίνουμε τζαμπά. Ευκιούνος είναι, μάτια μου, δεν ακούς που είπε τον Τηλέμαχο, παιδί του?
Αν δεν ήταν, πώς θα τον έλεγε? Προσοχή! Ρίχνω το βέλος! Μπράβο! Μπράβο με την κούλη μου! Μπράβο! Το πέτυχε! Το βέλος πέρασε μέσα από όλα τα τσεκούρια! Μπράβο, πατέρα μου! Αυτό είναι σημάδι πως οι θεοί είναι μαζί μας! Ας τρέξουμε μέσα να σκοτώσουμε τους μυστήρες! Αγάλια μωρά, καμπέτε αγάλια, θα μας φάξουν σαν τα κοτόπουλα! Ελωδί μου, μάμου σας λέω! Την έχουμε άσχημα, φιλαράγια! Κάπου να κρυφτούμε, μωρά, κάπου να κρυφτούμε, να μην μας πιάσουνε! Είναι αργάβια, μπήκαν μέσα. Άντε, φιλαράγια, και καλή ψυχή! Μη διγιστάζεις, πατέρα! Θυμήσου και τα όσα σου έκαναν όταν ήσουν ζητιάνος! Είναι ανάξι να λέγονται άνθρωποι. Στάσου, Οδυσσέα, σταθείτε όλοι σας. Μη βάψετε τα χέρια σας με ανθρώπινο αίμα. Αρκετά με τις μάχες και τα όπλα. Καιρός να ξεκουραστείς, Οδυσσέα, και να ζήσεις ειρηνικά και ήσυχα. Μην προκαλέσεις πάλι την οργή των θεών. Άσε τους μυστήρες να φύγουν. Και οι θεοί θα τους τιμωρήσουν όπως τους αξίζει για αυτά που έκαναν στο σπίτι σου. Αυτά σε διατάζω εγώ, η Αθηνά. Φύγετε αμέσως από το σπίτι μου. Αλλά σας ξαναδώ μπροστά μου ακόμα και ο ίδιος ο Δίας να εμφανιστεί, θα γλιτώσετε το θάνατο. Έβηγα κιόλας. Πήγαινε και πες να ειδοποιήσουν την πιστή γυναίκα μου. Πες της πως γύρισα και την περιμένω. Πάω, 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 πάω. Έρε γλέντια που έχουνε να γίνουν. Τι σημαίνει, μάνα μου, τέτοια καρδιά από πέτρα έχεις που βλέπεις τον πατέρα και δεν τον αγκαλιάζεις? Τι στέκεσαι, βουβή, και δεν μιλάς? Αφήστε μας μονάχους να μιλήσουμε, πάμε, καραγκιόζι. Όταν τελειώσετε, μας φωνάζετε. Εντάξει, παιδί μου, θα σας φωνάξουμε. Αχ, άντρα μου! Εσύ είσαι! Γύρισες επιτέλους, αγαπημένε μου άντρα! Γύρισες πίσω στο σπίτι σου και σε μένα την Έρμη που σε περίμενα τόσο καιρό να έρθεις! Ναι, αγαπημένη μου γυναίκα, γύρισα ξανά πίσω στην πατρίδα μου! Έλα να σε σφίξω στην αγκαλιά μου και να κλάψουμε ο ένας το στήθος του άλλου! Οδυσσέα! Ηρελόπη! Αχ, όλα μας τα βάσανα δεν πήραν φως μου τέλος. Μας περιμένουν τώρα πια τα βάσανα των γυρατιών που είναι πιο σκληρά από αυτά που πέρασες εσύ στη θάλασσα και εγώ με τους μυστήρες. Τα βρήκατε! Γνώρισε ο ένας τον άλλον! Τι έγινε, ρε παιδιά? Όχι μόνο γνωριστήκαμε, αλλά και ετοιμάσαμε και ένα γαλέντι. Αφεντικό, αφεντικό, θέλει να σου τραγουδήσω εκείνο το τραγουδάκι που ξέρεις για να το γλεντήσουμε λιγουλάκι και να μας ανοίξει η όρεξη? Το ρωτάς, καραγκιόζι μου, το ρωτάς, τραγούδα να διασκεδάσουμε. Σα πρώτα ένα κομμάτι κότα. Κι ας κάνουμε σε φτέ, με σάλτσα και κεφτέ, και κεφτέ. Το φαγητό είναι χαρά, ο ύπνος είναι υγεία. Αν είχα και κανά μπαλά, θα ζούσα με ευτυχία. Thank you.
σκάρι, κανείς να μην το πάρει. Τις τριστές μπριζόλες θα τις μασίσω όλες, τις μπριζόλες. Το μαγειτό είναι καλά, ο ύπνος είναι υγεία. Αν είχα και κανά παρά, θα ζούσα με ευτυχία.